Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ορίσατε στην διακαναλική συνέδευξη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2009. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι μας αισθανόμαστε ότι στις 4 Οκτώβρη δεν κρίνεται απλά η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Κρίνεται σε ποια Ελλάδα θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Κρίνεται στο αν θα μείνουμε υποταγμένοι σε μια πορεία παρακμής που ζήσαμε τα τελευταία 6 χρόνια ή σε μια Ελλάδα που μπαίνει σε πορεία ανάτασης και προόδου. Αν θα συνεχίσουμε την πελατειακή σπατάλη, την ανομία ή θα κάνουμε το άλμα στο μέλλον αξιοποιώντας όλα τα ταλέντα, όλες τις δυνατότητες που έχει αυτή η χώρα και αυτός ο λαός, με σχέδιο, με όραμα για το μέλλον. Ένα είναι βέβαιο. Τα προβλήματα της χώρας δεν ξεκίνησαν με τη διεθνή κρίση. Όσοι αυτό λένε κρύβονται από τις απλές αλήθειες. Κρύβουν μάλιστα τις ευθύνες τους για τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας. Γιατί αν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, το τέλος της διεθνούς κρίσης, όποτε και αν έρθει, θα μας αφήσει όπως ακριβώς μας βρήκε. Δηλαδή, θα μας αφήσει εχμάλωτους της διαφθοράς, εχμάλωτους ενός πελατειακού πολιτικού συστήματος, εχμάλωτους της αδιαφάνειας και της ατιμωρησίας, χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική, σοβαρές επενδύσεις και προοπτική για την περιφέρεια, με κατεστραμμένο φυσικό πλούτο και υποβαθμισμένο περιβάλλον. Γι' αυτό εμείς θέτουμε το πολιτικό επίκεντρο του δικού μας προγράμματος τις μεγάλες αλλαγές και τομές στο κράτος και στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Ένα κράτος που διασφαλίζει τη διαφάνεια, τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο κράτος, ένα κράτος που υπηρετεί επιτέλους αποτελεσματικά τον πολίτη, να νοικοκυρευθούν τα οικονομικά μας, απαιτείται άμεση αναθέρμανση της οικονομίας. Απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο, ρεαλιστικό, το οποίο βεβαίως εμείς έχουμε καταθέσει. Απαιτείται μαζί και μια δημιουργική, αναπτυξιακή έκρηξη που θα απελευθερώσει και θα στηρίξει και θα επενδύσει στις δημιουργικές δυνάμεις, παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δυνάμεις που ασφικτιούν κάτω από την γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Για όλα τα παραπάνω, εμείς έχουμε καταθέσει εδώ και μήνες συγκεκριμένες προτάσεις. Πρόσφατα στη ΔΕΘ και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τις 100 πρώτες μέρες. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει στο παρελθόν ποτέ κόμμα που να έχει καταθέσει τόσο λεπτομερές πρόγραμμα για τις 100 πρώτες μέρες, με 5 σημαντικά καθοριστικά νομοσχέδια που αντιμετωπίζουν τη σημερινή οικονομική και βαθύτερη κρίση της χώρας. Όλος ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται στην βάση των δικών μας προτάσεων. Και βέβαια περιμέναμε προτάσεις και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε όμως αστήρικτες κατηγορίες, ψεύδι, αλλά και την παραβίαση κάθε κανόνα δεοντολογίας. Και το μόνο που επαναλαμβάνουν με συνέπεια είναι πως για ό,τι συνέβη τα τελευταία 6 χρόνια, φταίμε όλοι εμείς, οι άλλοι, εκτός από εκείνους που κυβέρνησαν. Μας μιλούν ότι στο πρόγραμμά τους γενικόλογα είναι να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Τι κάνανε 6 χρόνια? Μας μιλάνε για τις σπατάλες και τις δαπάνες. Τι κάνανε 6 χρόνια και τι κάνουν και τώρα ακόμα προεκλογικά
σε ό,τι αφορά την συνεχή σπατάλη του δημόσιου χρήματος για την εξαγορά ψήφων. Μιλάνε για μεταρρυθμίσεις. Το μόνο που κάνανε 6 χρόνια είναι οι αγροπολισίες δημόσιας γης και πλούτου. Και για όλα αυτά θα τα πληρώσει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, με το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων. Είναι όχι μόνο μη ρεαλιστικό, είναι και όχι σοβαρό. Ανεύθυνη, λοιπόν, ευθυνόφωνη, είναι η νοοτροπία που οδήγησε τη χώρα μας στο σημερινό τέλμα. Ένα τέλμα το οποίο εμείς ακριβώς αφήνουμε πίσω, μια αντίληψη που αφήνουμε πίσω, οριστικά στις 4 του Οκτώβρη. Γιατί δεν έχουμε ούτε μια μέρα για χάσιμο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να περιμένει άλλο. Χρειάζεται στις 5 του Οκτώβρη, το τονίζω αυτό, χρειάζεται η Ελλάδα κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή εντολή. Μια κυβέρνηση σταθερή που θα μπορέσει, και αυτό θα κάνουμε, λαού θέλοντος, αμέσως τα μανίκια για να αλλάξει πορεία η χώρα. Κυβέρνηση που θα έχει έναν και μοναδικό στόχο, να υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη, τα συμφέροντά του, το δημόσιο συμφέρον. Μια κυβέρνηση που δεν θα κρύβεται, δεν θα αποποιείται τις ευθύνες της. Μια κυβέρνηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια και με λογοδοσία. Κυβέρνηση που θα δώσει πρώτη, από την πρώτη μέρα, το σήμα της αλλαγής, αλλαγής αντίληψης και νοοτροπίας, κάνοντας συγκεκριμένα βήματα να βάλουμε τάξη στη χώρα, να βάλουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά. Έχω πει ότι δεσμεύομαι να μπω εγώ μπροστά. Δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που με την απογραφή διέσερε τη χώρα για να μπορεί να αποφύγει να υλοποιήσει τις δικές της υποσχέσεις. Ενώ σήμερα μας κατηγορεί, σκεφτείτε τι ηρωνία, λόγω της δικιάς της κακοδιαχείρισης της οικονομίας 6 χρόνια, ότι εμείς αδυνατούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Ξέρω ότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδί, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα κρυφτώ και δεν θα κρυφτούμε από τις ευθύνες μας, όποιες και να είναι. Δεν θα φυγομαχήσω, θα παλέψω και θα παλέψουμε κατάματα με τα προβλήματα της χώρας και του πολίτη. Δεν θα ψάχνουμε άλοθη για προφάσεις και αδράνεια. Είμαστε έτοιμοι με αποφάσεις για το καλό του τόπου. Όσο δύσκολα και αν τα βρούμε, τόσο η πεποίθηση και η βούλησή μας θα είναι πιο ισχυρή για τομές και αλλαγές. Και οι δικές μας δεσμεύσεις δεν είναι κούφια λόγια. Οι Έλληνες το ξέρουν. Ξέρουν πως ό,τι είπαμε, για ό,τι δεσμευτήκαμε, το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε για καθαρό περιβάλλον, καθαρές κουβέντες, καθαρά λεφτά στην προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό κάναμε. Το βλέπετε στους δρόμους. Βάλαμε τέλος εμείς στην αφισορύπανση. Δεν μας ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Κάναμε την καμπάνια μας με λιτότητα και με τα χρήματα από τα μέλη μας, από την κρατική επιχορήγηση και μόνον με αυτά. Πάνω στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, λοιπόν, θέλω να οικοδομήσω μια νέα εθνική ενότητα των Ελλήνων. Δεσμεύσεις που εμείς θα τηρήσουμε με συνέπεια, την ίδια συνέπεια που δείχνουμε και σήμερα. Μια ενότητα, επίσης, που ξεπερνά τους κομματικούς φραγμούς και υπερβαίνει την 4η Οκτωβρίου, που εδράζεται δηλαδή σε αξίες και κανόνες που μας ενώνουν και που αφορά στην επόμενη μέρα. Μια ενότητα που απλώνει το χέρι σε κάθε πολίτη. Έχουμε παρουσιάσει από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα τις βασικές μας προγραμματικές κατευθύνσεις σε όλα τα θέματα. Τις τομές τις οποίες θα προχωρήσουμε μαζί με τον πολίτη. Και αύριο θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η συνοπτική παρουσίαση του κυβερνητικού μας προγράμματος.
Αλλά σήμερα, λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, θα ήθελα να δώσω στους Έλληνες πολίτες κάποια δείγματα γραφής. Δείγματα γραφής για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και για το πώς θα φτιάξουμε εμείς ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Αποτελεσματικό, νοικοκυρεμένο, διαφάνειας και αξιοκρατίας. Ενδεικτικά, λοιπόν, αναφέρομαι σε τρεις θεμελιώδεις αλλαγές. Αλλαγή πρώτη. Η κυβέρνησή μου, λαού θέλοντος, θα έχει σαφώς μικρότερο αριθμό μελών και θα λειτουργεί με τρόπο αποτελεσματικό και συλλογικό για την χώρα και τον πολίτη. Με τρόπο που το γραφείο του Πρωθυπουργού θα παρακολουθεί με χρονοδιαγράμματα όλες τις ενέργειες δράσεις και υλοποίηση του προγράμματος και των δεσμεύσεών μας. Δείγμα γραφής αναφέρομαι σε τρία νέα υπουργεία, η νέα συγκρότηση υπουργείων, τα οποία αφορούν και σε τρεις βασικές προτεραιότητες. Αυτόνομο Υπουργείο Οικονομικών, που θα είναι υπεύθυνο για την δημοσιονομική πολιτική και θα διασφαλίσει την ανάταξη της οικονομίας μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και θέλω σήμερα να σας ανακοινώσω ότι ως απόρρια των δικών μου συστηματικών επαφών και συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, το οικονομικό επιτελείο της μελλοντικής μας κυβέρνησης θα έχει την συνδρομή και την στήριξη ομάδας διεθνών οικονομολόγων τόσο για την άμεση ανάταξη της οικονομίας, όσο και για το νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα για να μεταβεί σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Αξιοποιώντας λοιπόν όχι μόνο την εμπειρία τους, αλλά και το κύρος τους που παρέχουν και προς τις διεθνείς αγορές. Ισχυρό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για να δώσουμε σήμα ότι η πράσινη ανάπτυξη θα γίνει πράξη, να διασφαλίσουμε τους φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που σέβεται και αξιοποιεί την παράδοσή μας και το περιβάλλον. Νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο θα υπαχθούν η δημόσια ασφάλεια, η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ασφάλεια του πολίτη. Επιλέγω την αναφορά σε αυτά τα τρία υπουργεία γιατί σημαδοτούν τρεις μεγάλες μας προτεραιότητες. Το νοικοκύρεμα και την ανάταξη της οικονομίας, την πράσινη ανάπτυξη και την ασφάλεια του πολίτη. Αλλαγή δεύτερη. Η δημόσια διοίκηση θα στελεχωθεί η δημόσια διοίκηση από αυτούς που πραγματικά αξίζουν. Από τους άριστους και όχι από τους αρεστούς. Όλες οι θέσεις πολιτικής ευθύνης. Ακόμα και στο ανώτερο επίπεδο από τους γενικούς γραμματείς, τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΚΟ μέχρι και το περιφερειακό νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο. Όλες αυτές οι θέσεις θα δημοσιοποιηθούν, αυτές που πρέπει να πληρωθούν θα δημοσιοποιηθούν, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να υποβάλει την υποψηφιότητά του και θα κριθεί με κριτήρια αξιοκρατικά για την θέση την οποία θα θελήσει να αναλάβει. Η διαδικασία αυτή βεβαίως θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί βεβαίως οι ανάγκες πιέζουν. Η δημοσίευση θα γίνει άμεσα στο διαδίκτυο. Εμείς βάζουμε τέλος στη λογική του ρεβανσισμού, τέλος στη λογική ότι το κράτος είναι λάφυρο του κόμματος που κερδίζει τις εκλογές. Εμείς βάζουμε τέλος στη λογική ότι χωρίζουμε τον ελληνικό λαό, στους μεν και στους δε, και ενώνουμε τον ελληνικό λαό πάνω στην έννοια των βασικών κανόνων και αξιών που όλους μας μοιραζόμαστε. Αλλαγή τρίτη. Θεσπίζουμε το ασυμβίβαστο ανάμεσα στο κράτος και στο κόμμα, ανάμεσα στα κομματικά και τα κρατικά
αξιώματα. Στο κόμμα θα δουλεύουν στελέχη που η πορεία και η αντίληψή τους δεν θα απορρέει και δεν θα καθορίζεται από τη θέση τους στο κράτος, διότι θα υπάρχει ακριβώς αυτός ο διαχωρισμός, και το κράτος θα υπηρετεί τους πολίτες, όλους τους πολίτες, και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα για μικροκομματικές σκοπιμότητες, όπως ζούμε με ένταση δυστυχώς σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνω ένα παράδειγμα, εάν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ επιλέξει και κριθεί βεβαίως ικανός για θέση κρατικού λειτουργού, θα πρέπει να παραιτηθεί από το κομματικό αξίωμα. Αυτές οι αλλαγές είναι δεσμεύσεις λίγες μέρες πρώτων εκλογών. Είναι μεγάλες αλλαγές, είναι ριζικές τομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Εγώ βεβαίως τα θεωρώ αυτονόητα. Σε άλλες χώρες αυτά θα ήταν αυτονόητα. Για την Ελλάδα είναι μια μικρή επανάσταση. Αλλά για αυτή την επανάσταση χρειαζόμαστε τη δύναμη του λαού. Χρειαζόμαστε σταθερή αυτοδυναμία και στέρεη κυβέρνηση. Καλό λοιπόν τους πολίτες να μας δώσουν αυτή τη δύναμη την Κυριακή, διότι η ψήφος είναι κρίσιμη και καθοριστική. Να κάνουμε αλλαγή πορείας. Και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε. Δώστε μου λοιπόν τη δύναμη να αποδείξω ότι μπορούμε διαφορετικά σε αυτή τη χώρα. Ναι, με δουλειά, με προσπάθεια, με συνεργασία. Αλλά μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Η θερμή γνωστή παράκληση να περιοριστείτε σε μία ερώτηση. Ο κύριος Παπαχρήστος από τα Νέα και στη συνέχεια ο κύριος Χασαπόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι κρύβεστε. Υποστηρίζει ότι δεν δεχθήκατε το debate γιατί φοβάστε τον Πρωθυπουργό. Δεν δώσατε συνεντεύξεις στα κανάλια όπως έδωσε εκείνος. Έχετε περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των δημόσιων εμφανίσεών σας και γενικώς ότι όλο αυτό το κάνετε γιατί έχετε κρυφή ατζέντα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που σας ρώτησα και στη ΔΕΘ. Πραγματικά υπάρχουν τα λεφτά αυτά για να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα που έχετε, διότι στο debate, ενώ είπατε ότι οι ανίσπρακτοι φόροι είναι στα 31 δις, μετά στη συνέχεια είπατε ότι είναι πολλά τα λεφτά, μετά είπατε ότι είναι 8 δις τα λεφτά και ότι αυτά τα χρήματα υπαρκούν για να υλοποιηθεί η πρότασή σας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως. Υπάρχει κρυφή ατζέντα, μας περιμένουν νέοι φόροι, θα προσφύγετε σε διεθνή δανεισμό, τι ακριβώς θα κάνετε? Δύο βεβαίως ερωτήσεις από ό,τι κατάλαβα. Στην πρώτη, όπως με βλέπετε, δεν κρύβομαι, εδώ είμαι, μπροστά σας. Δυστυχώς, 6 χρόνια είχαμε έναν πρωθυπουργό που κρυβόταν από τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ από τα προβλήματα του ελληνικού λαού, δεν πρόκειται να κρυφτώ από τα δύσκολα και τις ευθύνες μου. Ποτέ δεν το έκανα, ούτε το έκανα προεκλογικά, διότι εμείς ζητήσαμε να γίνουν 2 debate. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, σε όλες τις αναμετρήσεις, το ζητούσαμε και το είχε αρνηθεί ο κύριος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως κάναμε και 2 διακαναλικές. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο κύριος Καραμαλής διακαναλική. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θεωρώ ότι σε αυτό το σκέλος σας απαντώ. Δεν κρυβόμαστε μπροστά στις ευθύνες μας, όπως 6 χρόνια αυτή η κυβέρνηση κρυβόταν μπροστά στα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα της χώρας. Σε ό,τι αφορά το θέμα των χρημάτων, έχουμε απαντήσει πολλές φορές, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω και πάλι. Δεν είναι το πού και πόσα χρήματα θα βρούμε. Είναι πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα του ελληνικού λαού, πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Είπατε, παραδείγματος χάρη, 10 δις. Πρώτα απ' όλα, κάνετε λάθος. Εμείς έχουμε ένα άμεσο πρόγραμμα 2,5-3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα πάει για την ανάταξη της οικονομίας. Αυτά τα 2,5-3 ευρώ θα βρεθούν, πρώτα απ' όλα διότι εάν δεν κάνουμε την ανάταξη της οικονομίας, θα μπούμε σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης, και αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν υπάρξει ανάταξη, δεν θα υπάρχουν έσοδα για το ίδιο το κράτος. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι και σύμφωνο ακόμα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ναι νοικοκύρεμα,
αλλά ναι και τόνωση της ζήτησης στην αγορά των χωρών. Αυτό είναι που επεδίωξε, αυτό είναι που οι χώρες περισσότερες ανά τον κόσμο κάνανε για να μπορέσουν να συγκρατήσουν την διεθνή ύφεση. Δεν το έκανε η χώρα μας. Δεύτερον, τα 10 δις είναι ένα ψέμα της Νέας Δημοκρατίας, διότι ουσιαστικά μιλάνε για προσθέτουν τις δαπάνες τις οποίες εμείς έχουμε υπολογίσει στα επόμενα 4 χρόνια και για την παιδεία. Ναι, είμαστε δεσμευμένοι, θα επενδύσουμε στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος. Αλλά δεν μπορείς να βάζεις για την ανάταξη της οικονομίας χρήματα τα οποία πηγαίνουν αλλού και να λες ότι αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Για μας είναι τα 2,5 δις τα οποία θα βρούμε. Και σήμερα, μάλιστα, χθες, ο Υπουργός Οικονομίας μας λέει ότι από τα 31 δις ανίσπρακτους φόρους θα μπορέσουμε να εισπράξουμε περίπου 10 δις. Πολλά παραπάνω από τα 2,5 δις τα οποία εμείς λέμε για την ανάταξη της οικονομίας. Ένα λοιπόν παράδειγμα ότι πώς θα μπορούσε κανείς να βρει τα χρήματα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει τεράστιες πληγές και από τις δύο πλευρές της οικονομικής διαχείρισης, των εσόδων και των εξόδων. Για τα έσοδα, έχουμε πρώτα απ' όλα τις φοροαπαλλαγές για τους πλουσιότερους, που αυτά έχουν στερήσει σημαντικότατα ποσά για το δημόσιο προϋπολογισμό. Ένα δις, παραδείγματος χάρη, για τους μερισματούχους, κάθε χρόνο χαρίζεται σε αυτούς. Έχουμε το ΕΤΑΚ και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, όπου μεταφέρεται πλούτος στους πλουσιότερους και επιβαρύνονται οι φτωχότεροι. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, και αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην αγορά. Έχουμε, βεβαίως, και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, την διάλυση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών μέσα από έναν έντονο κομματισμό. Έχουμε, από την άλλη μεριά, τεράστιες δαπάνες, σπατάλες, τις οποίες βλέπουμε και σήμερα. Ξέρετε πόσο αποκαλύπτεται ότι κοστίζουν αυτά τα λεγόμενα stays, που με άθλιο τρόπο προσπαθούν να εξαγοράσουν νέους ανθρώπους που βρίσκονται στη δύσκολη θέση να είναι άνεργοι. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα ποσά τα οποία ζητά ο κύριος Καραμαλής να πάρει από τους μισθωτούς και συνταξιούχους με το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων. Είναι λοιπόν αρκετά καθαρό, θα έλεγα ξεκάθαρο, ότι αν δεν βάλουμε τάξη στο νοικοκύρεμα και των δαπανών και των εσόδων, αλλά και δεν δώσουμε και προοπτική ανάπτυξης, αυτή η χώρα θα μπαίνει σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης. Γι' αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα 100 ημερών, συγκεκριμένο πρόγραμμα που μας βγάζει από αυτό το αδιέξοδο. Ο κύριος Χασαπόπουλος από το ΜΕΓΑ και συνέχεια ο κύριος Σόκος. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στον τομέα της οικονομίας που ουσιαστικά είναι και το διακύβημα αυτών των εκλογών και υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω για τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Μας είπατε ότι η βασική σας προτεραιότητα είναι η αναθέρμανση οικονομία και γι' αυτό θα χρειαστείτε 2-3 δις. Σας άκουσα και εσάς και τον κύριο Παπακοσταντίνου και την κυρία Κατσέλνη να λέτε ότι θα περικόψετε τις καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου. Αυτό πέρα από την πελατειακή σπατάλη. Και θέλω μια διευκρίνηση. Η προσλήψη, ας πούμε, είναι καταναλωτική σπατάλη του δημοσίου, μέσα στο δημόσιο. Επίσης, θέλω να σας πω, σαν προτεραιότητα, το δημόσιο αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου στα 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, στα νοσοκομεία ήδη δεσμεύονται οι μισθοί των νοσοκομιακών, οι μισθοδοσίες, πάνε στα δικαστήρια εταιρείες. Αυτά είναι περίπου 6, 7, 8 δισεκατομμύρια. Και το δημόσιο χρωστάει περίπου 16 δισεκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα και γενικότερα. Αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσετε άμεσα και αυτά τα χρήματα πού θα τα βρείτε? Πρώτα απ' όλα σκεφτείτε ότι πριν από 6 χρόνια αν θα ρωτούσε κανείς για την πιθανή χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, γιατί αυτό μιλάτε αυτή τη στιγμή. Ένα κόμμα το οποίο δύο φορές πήρε την εντολή του ελληνικού λαού, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, λέγοντας ότι θα νοικοκυρέψει, λέγοντας ότι θα σταματήσει τις σπατάλες, λέγοντας ότι θα φτιάξει το 2007 αξιόπιστο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα
να εκτοξευθεί το έλλειμμα, να εκτοξευθεί το δημόσιο χρέος. Έχουμε 100 δις παραπάνω δημόσιο χρέος στα 6 χρόνια αυτής της κυβέρνησης. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Είδατε εσείς στην παιδεία, στην υγεία, στα νοσοκομεία σας, στα νοσοκομεία μας, στην πρόνοια, στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε, δεν είναι απλώς η απόλυτη σπατάλη μέσα από τις πελατειακές λογικές. Είναι το ξεχαρβάλωμα ενός κράτους που μπήκανε μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία με τα ομόλογα μέχρι τα stage και δεν ασχολήθηκαν αυτά τα λεφτά, είτε είναι από την κοινοτική επιχορήγηση, το ΕΣΠΑ, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο, είτε είναι οι φόροι, είτε είναι ο δημόσιος πλούτος, η ακίνητη περιουσία. Αντί αυτά να τα αξιοποιήσουν σωστά για μια αναπτυξιακή προοπτική, τα διασπάθησαν σε ημέτερους, σε πελατειακές λογικές, σε υπόγειες διαδρομές, στη διαφθορά και δώσανε και οι ίδιοι το σήμα αυτών των πολιτικών τους. Με τα offshore για τα οποία μιλούσαν οι υπουργοί και βεβαίως για την ατιμωρησία και την παραγραφή σημαντικών αδικημάτων που ο απλός φορολογούμενος, γιατί μιλάω εγώ με τον κόσμο, μας λέει, ξέρεις, όταν εσείς οι πολιτικοί εκεί πάνω κάνετε αυτές τις υποθέσεις και έχετε ατιμωρησία, εγώ γιατί να πληρώσω την ύφη, γιατί να πληρώσω εγώ το φόρο μου? Δηλαδή μια ολόκληρη νοοτροπία και αντίληψη που διαμόρφωσε αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το νοικοκύρωμα μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει με δραστικά μέτρα, δύσκολα μέτρα, σκληρά μέτρα, τα οποία όμως είναι και δίκαια μέτρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς μιλάμε για μια σοβαρή αναδιανομή του πλούτου. Ναι, οι πλουσιότεροι θα πληρώσουν παραπάνω, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα. Δεύτερον, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα σημαίνει και την μείωση, δεν λέω ότι θα εξαλείψουμε πλήρως, και την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Η σωστή διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν μπορεί να γίνεται να έχουμε αυτή την υπόθεση των ομολόγων, που δεν είναι απλώς το θέμα των ομολόγων. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για το πώς διαχειρίζεσαι το δημόσιο χρήμα. Έχουμε τεράστια διαφθορά σε τομείς όπως είναι στα νοσοκομεία. Εκεί έχουμε ένα χρέος 6 δις, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές. Ο ΟΣΑ έχει αναφέρει τα νοσοκομεία μας ως κέντρο διαφθοράς και σήμερα βγαίνει ότι τα νοσοκομεία μας, το ιατρικό μας σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μας κατατάσσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 θέσεις χαμηλότερα. Έχουμε φτάσει στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε στον Έλληνα πολίτη. Με τους περισσότερους γιατρούς ανακάτοικο και βεβαίως και με τις τεράστιες ιδιωτικές δαπάνες. Προσλήψεις. Πάτε στα νοσοκομεία και μας λένε οι γιατροί, δεν έχουμε νοσηλευτές για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Μπορούμε όμως και προσλαμβάνουμε αγροφύλακες. Άρα λοιπόν, είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Τα λεφτά πού θα πάνε? Όταν γίνει σωστή οργάνωση, σωστή μεθοδική επιλογή το πού πάνε τα λεφτά, τότε βεβαίως θα βρεθούν σωστά και θα επενδυθούν σωστά. Αυτό είναι που λέμε εμείς νοικοκύραμα και έχουμε τη βούληση να χτυπήσουμε κάθε αντίληψη πελατειακή και διαφθοράς που έχει δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα ελλείμματος και χρέους στη χώρα μας. Κύριος Σόκος από την Ελευθεροτυπία και συνέχεια κύριος Γιακουμής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα καινούργια στοιχεία που ακούσαμε σήμερα. Ακούγοντας για την Διεθνή Ομάδα Οικονομολόγων, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι με ποια κριτήρια, τι θα εκπροσωπούν, ο Υπουργός Οικονομικών και τα Δημόσια Οικονομικά θα είναι υπό την Διεθνή Επιτήρηση, υπό Επιτροπία κάποιων ανθρώπων, τι θα εκπροσωπούν. Δεύτερο στοιχείο. Αναφέρατε 3 καινούργια Υπουργεία, αλλά συνολικά θα υπάρχει μικρότερο κυβερνητικό σχήμα. Πώς θα χωρέσουν, ποιος θα είναι ο αριθμός συνολικά των Υπουργείων? Ευχαριστώ. Ξεκινώ από το δεύτερο, ότι πρώτα απ' όλα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα υπάρξει και μια ακόμα είδηση σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές μας υποθέσεις. Υπουργοί Υποδομών. Θα συγχωνευτούν λοιπόν Υπουργεία, όπως είναι το Δημοσίων Έργων,
και των μεταφορών. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν και συγχωνεύσεις. Ήδη και από τα Υπουργεία για τα οποία μίλησα δεν είναι καινούρια με την έννοια ότι είναι επιπλέον, συγχωνεύουν και αυτές οι υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι, πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω, εγώ θα αξιοποιήσω όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας και όλες τις δυνατότητες που έχω και εγώ αύριο, λαού θέλοντος, ως Πρωθυπουργός της χώρας. Έχουμε ένα εξαίρετο, δυναμικό Ελλήνων της Διασποράς σε όλους τους τομείς, που αργεί ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την προσφορά τη δικιά του στην Ελλάδα, όπως υπάρχει και ένα εξαίρετο δυναμικό σε όλους τους τομείς πολιτικής, οικονομικής πολιτικής, περιβαλλοντικής πολιτικής και άλλων τομέων, τουριστικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής, που αυτοί θα, με τους οποίους έχω και προσωπική επαφή εδώ και πολλά χρόνια και τους οποίους θέλω να αξιοποιήσω. Εγώ θέλω για την χώρα μας, για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα, τις καλύτερες προτάσεις, τις καλύτερες ιδέες, τις καλύτερες πολιτικές. Βεβαίως, τις πολιτικές, τις αποφάσεις τις παίρνουμε εμείς, κανένας άλλος. Εμείς, και μάλιστα γι' αυτό έχουμε μιλήσει για την αυτονομία της πολιτικής, ότι οι πολιτικές αποφάσεις της χώρας μας είναι μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία που προτάσει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Αλλά το δημόσιο συμφέρον μπορεί να υπηρετηθεί ακόμα καλύτερα αν αξιοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις και ιδέες που υπάρχουν διεθνώς. Και βεβαίως και ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό που και αυτό δεν αξιοποιείται στη χώρα μας. Διότι όταν υπάρχει η αναξιοκρατία και η πελατειακή λογική, οι δυνάμεις της ίδιας της χώρας μας που ζουν εδώ πέρα ασφικτιούν και δεν αξιοποιούνται. Κύριος Γιακουμής από τον Αντένα και στη συνέχεια κύριος Αντύπας. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, υποστηρίζουν ορισμένοι ότι στη συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο ο κύριος Καραμαλής, θα λέγαμε, πέταξε λευκή πετσέτα, ούτως ώστε να μην διαχειριστεί ο ίδιος την επομένη των εκλογών δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και την κακή οικονομική κατάσταση στη χώρα. Μάλιστα, ορισμένοι υποστηρίζουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι αν εκλεγείται Πρωθυπουργός την Κυριακή, θα πρόκειται στην ουσία για μια μικρή πράσινη παρένθεση. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς δεν διακρίθηκε αυτή η κυβέρνηση στο να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Στα εύκολα πήγε, ακόμα και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, έκοψε από την παιδεία, έκοψε από τις δημόσιες επενδύσεις. Δεν προσπάθησε ποτέ να κόψει γραμμή-γραμμή, όπως εμείς λέμε, από τις σπατάλες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο νοικοκύρεμα της χώρας. Μπροστά λοιπόν στα μεγάλα προβλήματα, πράγματι βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση να αποχωρεί. Εγώ σας λέω ότι είμαστε, πρώτα απ' όλα προσωπικά, είμαι και δεσμευμένος και αποφασισμένος να κάνω το ΜΕΣ. Και όταν λέω το ΜΕΣ, το εννοώ αυτό. Δεν εννοώ ότι θα είναι απλώς μία άλλη κυβέρνηση που θα έρθει να διαχειριστεί ένα τρέχον πρόβλημα. Η χώρα μας έχει βαθύτατα προβλήματα, τα οποία αναδείχθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, γιατί πολλά από αυτά πράγματι είναι χρονίζοντα. Κάποιες από τις πελατειακές λογικές υπήρχαν εδώ και δεκαετίες, αλλά έγιναν το επίκεντρο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η αδιαφάνεια, η έλλειψη σχεδίου, η λειτουργία του κράτους, η έλλειψη σεβασμού στον πολίτη, αυτά έγιναν κυρίαρχα ζητήματα για τον ελληνικό λαό από τις πολιτικές και τις αντιλήψεις αυτής της κυβέρνησης. Εγώ είμαι έτοιμος να συγκρουστώ με αυτές τις αντιλήψεις σκληρά, να δώσω τη μάχη. Και πιστεύω ότι αποδεικνύοντας ότι με αυτή τη μάχη, που δεν είναι απλώς θέμα βούλησης, αλλά είναι και σοβαρού σχεδιασμού με προγράμματα, με λύσεις, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας, διότι το θέμα της διαφάνειας δεν θα το ανακαλύψουμε εμείς. Υπάρχουν χώρες που έχουν αντιμετωπίσει το θέμα της διαφθοράς πολύ αποτελεσματικά. Και ξέρουμε, έχουμε κατεθέσει προτάσεις. Το θέμα είναι η βούληση. Την έχουμε όπως έχουμε και τις προτάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι έχοντας αυτή την βούληση και εφαρμόζοντας αυτές τις απαραίτητες αλλαγές,
ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και θα έχουμε και τον ελληνικό λαό μαζί μας για να κάνουμε τις αλλαγές. Αλλά βεβαίως, το πρώτο είναι να έχουμε την ισχυρή εντολή την Κυριακή. Κύριος Αντύπας από το Έθνος και την Ημερησία, στη συνέχεια κύριος Τσακίρης. Κύριε Πρόεδρε, μια και από ό,τι φαίνεται σήμερα σας βρήκαμε σε καλή διάθεση και μας δίνετε ειδήσεις. Μήπως έχει έρθει η ώρα να μας αποκαλύψετε το αφεντικό της, ποιος θα είναι το αφεντικό ή ποια θα είναι το αφεντικό της οικονομίας, ειδικά και γενικότερα σε ό,τι αφορά το θέμα των προσώπων στη νέα κυβέρνηση, αν μπορείτε να καθησυχάσετε τα στελέχη σας, τα οποία ανησυχούν ότι θα ακολουθήσετε το μοντέλο του ψηφοδελτίου επικρατείας στη συγκρότηση της κυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα θα αξιοποιήσουμε, όπως ξέρετε, έχω νομίζω δείξει με συνέπεια την ανάγκη ανανέωσης στην πολιτική ζωή, αξιοποίηση βεβαίως και έμπειρων στελεχών που μπορούν να προσφέρουν και να συνεχίσουν ακριβώς αυτή την προσφορά τους. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. Είναι μια δέσμευση την οποία, όπως σας είπα, έχω αποδείξει, όπως είπατε και εσείς, και στο Ευρωψηφοδέλτιο και σε άλλα και σε άλλες σημαντικές τομές που έχω κάνει και στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Είναι, πιστεύω, μια κυβέρνηση που θα έχει και τη βούληση και την εμπειρία και τη φαντασία και την ικανότητα να πάμε σε μια τελείως διαφορετική πορεία. Για τα ονόματα, λαού θέλοντος, την απομένη των εκλογών. Κύριος Τσακίρης από τον Άλτερ και συνέχεια κύριος Κοβέος. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι χρειάζεται νοικοκύρεμα η χώρα και χρειάζονται δύσκολες και επίπονες αποφάσεις. Επειδή έχετε ουσιαστικά πει, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα και ο Πρωθυπουργός σας κατηγορεί ότι δεν έχετε πει ούτε ένα δυσάρεστο μέτρο που προτίθεστε να πάρετε εφόσον εκλεγείτε κυβέρνηση. Μπορείτε να μας πείτε ένα δυσάρεστο μέτρο, ένα δύσκολο επίπονο μέτρο, όπως είπατε πριν, που θα πάρετε? Ο Πρωθυπουργός πήρε δυσάρεστα μέτρα για τους πολλούς και πολύ ευχάριστα μέτρα για τους λίγους. Εμείς θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχουμε μιλήσει για ανακατανομή, αναδιανομή του πλούτου. Αναδιανομή του πλούτου, που βεβαίως σημαίνει ότι οι πλουσιότεροι, οι ισχυρότεροι, με τους οποίους ποτέ δεν θέλησε να αντιπαρατεθεί ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πληρώσουν ανάλογα με τις φοροδοτικές τους ικανότητες. Κάτι που δεν κάνουν σήμερα. Με τεράστιες απώλειες για το δημόσιο κορβανά, για τους προϋπολογισμούς της χώρας μας και βεβαίως και με σημαντικά ελλείμματα. Έχουμε μιλήσει ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα των μεγαλομετόχων ως εισόδημα. Αυτό ανεβάζει σε πολλές περιπτώσεις τη φορολογία από το 15% μέχρι και το 40%. Ρώτησε αυτούς τους ανθρώπους αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ούτε ευχάριστο ούτε δυσάρεστο. Είναι δίκαιο. Αυτό επιτέλους πρέπει να κάνουμε στη χώρα μας. Να βάλουμε κανόνες, να βάλουμε πλαίσια, να βάλουμε κανόνες και πλαίσια που να αισθάνεται ο πολίτης ότι τον σεβόμαστε, τον βοηθάμε ότι έχει αδυναμία, όταν είναι αδύναμος, το στηρίζουμε. Όταν είναι δημιουργικός, του δίνουμε φτερά για να παράξει, να αναπτυχθεί, να προχωρήσει. Και όταν έχει τεράστιες δυνατότητες, να μπορέσει να βοηθήσει, να επενδύσει στην ελληνική οικονομία, να δώσει αυτό το οποίο πρέπει να δώσει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη για την οποία εμείς μιλάμε. Κύριος Κοβέος από το Βήμα και στη συνέχεια κύριος Πιταράς. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προλίγου ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο με συγχωνεύσεις υπουργείων, με νέους τρόπους εξέβρεσης στελεχών για προσαξιοποίηση στο δημόσιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεδομένων των αγκυλώσεων του ελληνικού κράτους, που είναι γνωστές σε όλους τους πολίτες, οι πολίτες όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα. Πώς μπορείτε να τους διαβεβαιώσετε ότι αυτό το νέο μοντέλο θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε 100 μέρες. 100 μέρες, δηλαδή μας λέτε ότι σε 100 μέρες θα έχει αλλάξει η μορφή και ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Πώς μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες γι' αυτό?
Κοιτάξτε, δεν μίλησα για όλο το ελληνικό κράτος. Και γι' αυτό βεβαίως έχουμε καταθέσει προτάσεις, όπως παραδείγματος χάρη την αποκέντρωση, την περιφέρεια, την αιρετή περιφέρεια, το εκλογικό σύστημα, το οποίο επίσης θα αλλάξουμε. Σε αυτά είμαστε δεσμευμένοι. Όλα αυτά μαζί βεβαίως θα δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο για το ελληνικό κράτος. Όμως, για αυτά που λέω, για την δομή της κυβέρνησης και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, γι' αυτό έχω τονίσει και όταν λέω και στις ομιλίες μου και στις συζητήσεις, λέω, θα κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Εμείς ως κυβέρνηση θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα για να εμπιστευτεί ο πολίτης ότι αυτά που λέμε, αυτά θα κάνουμε. Και το πρώτο βήμα αφορά στην κυβέρνηση. Αφορά στον τρόπο που εμείς θα στελεχώσουμε τη δημόσια διοίκηση. Πράγματι, είναι επαναστατικά. Επαναστατικά με ποια έννοια? Ότι δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της χώρας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της χώρας. Αλλά εγώ τα θεωρώ αυτονόητα. Εγώ τα θεωρώ εκείνα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Και θα γίνουν. Και θα γίνουν όχι 100 μέρες, τις πρώτες μέρες. Αυτά. Τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης. Εδώ είμαστε. Κύριος Πιταράς, από τον Α, στη συνέχεια κύριος Ζούλας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή βλέπω μένετε στο θέμα της δημόσιας διοίκησης και της τελέχωσης, αυτό που δεν έχουμε ακούσει από εσάς είναι τι θα κάνετε με τους μισθούς των προέδρων και των διοικητών και των μεγαλοπαραγόντων του κρατικού μηχανισμού. Αυτούς τους μισθούς θα τους κάνετε, θα τους παγώσετε, θα τους περιορίσετε ή θα έχουμε μια νέα γενιά Golden Boys? Εκεί που υπάρχουν υπερβολικές και ακραίες μισθοδοσίες, όπως είχαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, διότι μάλιστα είχαμε και το φαινόμενο να μιλάει η κυβέρνηση για πάγωμα μισθών, ΦΠΑ για τους μικρομεσαίους και για τον καταναλωτή, και από την άλλη μεριά να έχουμε τεράστιους μισθούς. Εμείς, για μας, θα γίνει σοβαρή αναθεώρηση όλων αυτών των μισθών, όλων αυτών των αμοιβών, για να είναι μέσα στο πλαίσιο μιας δίκαιης και αποτελεσματικής αμοιβής. Κύριος Ζούλας, από την Καθημερινή, συνέχεια κύριος Σιδέρης. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα σας ζητήσω ονόματα υπουργών, αλλά καθώς αντελήφθηνε ότι μιλάτε με συγκεκριμένες προσωπικότητες διεθνείς, θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας πείτε κάποια πρόσωπα που θα βοηθούσαν, όπως λέτε, θα τα επιστρατεύατε για να βοηθήσουμε κάποιες προτάσεις, κάποια από αυτά τα πρόσωπα δηλαδή, που μιλάτε, να καταλάβουμε ποιοι είναι. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι, επειδή όλα τα στελέχη σας και εσείς σήμερα λέτε ότι οι πλούσιοι θα πληρώσουν περισσότερο, θα ήθελα να μας πείτε ποιον θεωρείτε πλούσιο. Κάποιον που βγάζει 3.000 ευρώ το μήνα, 5.000 ευρώ το μήνα, για να καταλάβουν οι Έλληνες ποιους θα φορολογήσετε περισσότερο και ποιους λιγότερο. Πρώτα απ' όλα, το ποιος είναι πλούσιος, νομίζω, μας το έδειξε πολύ καθαρά η Νέα Δημοκρατία, χαρίζοντας σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες 1 δις στους μερισματούχους, 5 δις κοντά στις τράπεζες για τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, και μιλάμε μετά για τα προβλήματα που, έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, μεταφέροντας το βάρος των περιουσιών σε όλους τους πολίτες με το ΕΤΑΚ. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το 90-95% των φορολογουμένων είναι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, κάτω στο 30.000 ευρώ εισόδημα. Εμείς μιλάμε ότι για αυτούς θα έχουμε ακόμα και μειώσεις στη φορολογία. Κάποιες, αλλά θα είναι ακόμα και μειώσεις, για να στηρίξουμε τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδήματα. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο να σας πω σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, πρόσφατα πάγωσε τις αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 1.700 ευρώ. Προφανώς αυτοί θεωρούν ότι ο δημόσιος υπάλληλος που παίρνει 1.700 ευρώ είναι πλούσιος. Αυτό είναι για μας μια άλλη φιλοσοφία. Εμείς δεν θα φορολογήσουμε μεσαία και χαμηλά στρώματα καθόλου παραπάνω. Θα συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην δικιά τους αγοραστική δύναμη. Και θα χτυπήσουμε, αν θέλετε, δεν είναι η σωστή λέξη, θα φορολογήσουμε δίκαια τον πλούτο. Με το πρόγραμμά μας, είναι κατατεθειμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Τα έχουμε συζητήσει, και με τις επιχειρήσεις, τα έχουμε συζητήσει και με τους επιχειρηματίες. Ξέρουν τι θα κάνουν. Είναι διαυγές. Και είναι συγκεκριμένο. Και αυτό θα κάνουμε. Ρώτησα και για τα ονόματα των
κάποια ονόματα από τις διεθνείς προσωπικότητες που μιλήσατε. Να μην πω ονόματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ήδη έχω ένα κατάλογο οικονομολόγων σε διεθνές επίπεδο, Ευρωπαίων και άλλων, οι οποίοι ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Εγώ θα λέγω ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε και τι ειδικότητες και θα τους αξιοποιήσουμε αναλόγως. Ο κύριος Σιδέρης. Ξέρετε εξάλλου και τους ανθρώπους με τους οποίους και κατά καιρούς έχω συναντηθεί και πολλούς άλλους με τους οποίους πιθανώς να έχω επαφές και δεν τα έχω δημοσιοποιήσει, αλλά είναι άνθρωποι κύρους, άλλοι νομπελίστες, άλλοι σημαντικοί οικονομολόγοι στο διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Σιδέρης από το ραδιόφωνο του Sky, συνέχεια κύριος Μακρυγιάννης. Κύριε Πρόεδρε, ο Λεωνίδας Κύρκος σε ανύποπτο χρόνο και μιλώντας φιλικά για σας, έχει πει «Τον Παπανδρέου τον βρίσκει στο γενικό, τον χάνει στο συγκεκριμένο». Προχθές ο συνάδελφος Σόκος σας ζήτησε να προσδιορίσετε το ύψος των κλιμακίων και των συντελεστών φορολόγησης. Απαντήσατε, οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σήμερα μας είπατε ότι αύριο στο διαδίκτυο θα δούμε προγραμματικές κατευθύνσεις, άρα όχι πλήρες πρόγραμμα. Αυτή η έλλειψη του συγκεκριμένου δεν είναι έκκληση προς τους πολίτες για λευκή επιταγή? Ευχαριστώ. Καμία λευκή επιταγή. Εμείς έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει επανειλημμένως και το 2007, ανανεωμένο μετά από 2 χρόνια το 2009. Είναι πλήρες το πρόγραμμα αύριο και βεβαίως έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα για τα μέτρα που θα πάρουμε στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα από τα 28 δις και πώς θα δοθεί στη μικρομεσαία επιχείρηση, σε ό,τι αφορά τους ανέργους, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τις θέσεις εργασίας για την επιδότηση των εισφορών, σε ό,τι αφορά την επένδυση, σε συγκεκριμένη επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε μιλήσει και για και ότι δεν θα έχουμε δεν θα έχουμε αυξήσεις συντελεστών, πολύ συγκεκριμένα, δεν έχουμε αυξήσεις συντελεστών σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Ο κύριος Μακρυγιάννης από το πρώτο θέμα και συνέχεια κυρία Πετούρη. Κύριε Πρόεδρε, 4 μέρες πριν τις εκλογές, αυτό που φαίνεται να διακυβεύεται την Κυριακή είναι εάν θα πάρετε αυτοδυναμία, ποιο θα είναι το εύρος και παρατήρησα ότι αναφερθήκατε 3 φορές στην ομιλία σας και στις απαντήσεις στην ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης. Θα ήθελα να, και σταθερής και στέρεης, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί ο πολίτης να σας δώσει μια ευρεία αυτοδυναμία και όχι απλώς μια οριακή αυτοδυναμία, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας αλαζονίας την επόμενη μέρα, που συχνά πυκνά τη συναντούμε στις κυβερνήσεις στη χώρα μας? Και επίσης, παρότι δεν φαίνεται αυτή η προοπτική για την οποία θα σας ρωτήσω, ωστόσο θα ήθελα να μου πείτε, εάν δεν πάρετε αυτοδυναμία, θα απευθυνθείτε για συνεργασία στην αριστερά ή θα προτιμήσετε προσφύγη στις κάλπες πάλι? Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, και παλαιότερα έχουμε απευθυνθεί σε δυνάμεις προοδευτικές για συνεργασία και υπήρξε άρνηση. Γι' αυτό εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Και ζητάμε ισχυρή αυτοδυναμία, όχι λόγω αλαζονίας. Νομίζω ότι με ξέρετε, σας ξέρω, με ξέρει και ο ελληνικός λαός. Το αντίθετο. Θέλουμε να κάνουμε τομές. Τομές πραγματικά μεγάλες απέναντι σε κατεστημένες αντιλήψεις και πρακτικές. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό την ισχυρή εντολή. Μόνο γι' αυτό. Η κυρία Πετούρη από την ΕΤ και συνέχεια ο κύριος Κουρής. Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ερώτηση του συναδέλφου. Σε ένα υποθετικό σενάριο, ότι την 5η Οκτωβρίου παίρνετε μία οριακή πλειοψηφία της τάξης του 151-152 βουλευτών, πόσο ισχυρός θα αισθάνεστε με αυτή την πλειοψηφία να προωθήσετε τις τομές που θέλετε να κάνετε στην ελληνική κοινωνία, ή αν από την άλλη, κάτω από τα δημοσιογραφικά και τα πολιτικά γραφεία, θα φαντάζει το σενάριο των επόμενων εκλογών? Χωρίς κατά ανάγκη να το προωθείτε εσείς, αλλά τα πράγματα έχουν μια δική τους δυναμική. Αν πάρω την εντολή του ελληνικού λαού, την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, εγώ θα προχωρήσω το πρόγραμμα με το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Η βούληση είναι αδιαπραγμάτευτη. Θα προχωρήσω. Αλλά βεβαίως, όπως ξέρετε, θα είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη πυρός
όταν έχουμε μια ισχυρότερη εντολή από τον ελληνικό λαό. Αυτό ζητώ. Αυτό ζητώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις αλλαγές αυτές τις οποίες εμείς, για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί και για τις οποίες ο ελληνικός λαός, πιστεύω, διψά να δει επιτέλους τη χώρα. Ο κύριος Κουρής από την Real News και συνέχεια ο κύριος Καλαρίτης. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τους άριστους και όχι για τους αρεστούς. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Έλληνας Επίτροπος, ο κύριος Σταύρος Δήμας, κατά γενική ομολογία είναι ένας άξιος και επιτυχημένος στο ρόλο του. Θα τον χρησιμοποιήσετε? Επίσης, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που είναι σήμερα τον κύριο Αράπογλου, τον κύριο Μιλιάκο και τα άλλα στελέχη που είναι διορισμένα από την κυβέρνηση με ισχυρό ρόλο του κράτους ως επικεφαλής τραπεζών και άλλων δημοσίων οργανισμών? Και δεν φοβάστε μήπως χρησιμοποιώντας τους άριστους και όχι τους αρεστούς υπάρχει μεγάλη αντίδραση από το κόμμα σας? Γιατί κατά κοινή ομολογία υπάρχουν καρεκλοκέντραβοι, λίγοι, αλλά υπάρχουν, που θέλουν έφοδο στον κρατικό μηχανισμό την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να φέρω αλλαγές και άλλες αντιλήψεις. Γι' αυτό έχω εκλεγεί από τη βάση του κινήματος πάνω σε αυτές τις αρχές. Και είμαι δεσμευμένος αυτές τις αρχές να τις εφαρμόσω και στην διακυβέρνηση της χώρας. Αξιοκρατία και αξιολόγηση βεβαίως των προσώπων. Όλοι θα αξιολογηθούν. Όλοι θα αξιολογηθούν. Βεβαίως υπάρχουν πρόσωπα ικανά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Όλοι θα αξιολογηθούν και εμείς θα αξιολογήσουμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς για την εφαρμογή του προγράμματός μας. Κύριος Καλαρίτης από τον κόσμο του επενδυτή, συνέχεια κυρία Σαββοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια ασάφεια για την δημοσιονομική και ταμιακή κατάσταση της χώρας που θα παραλάβετε αν κερδίσετε τις εκλογές. Στην πρόσφατη συνάντηση που είχατε με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, από τη συζήτηση, τι καταλάβατε? Επιβεβαιώνει τα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι όντως η κατάσταση είναι διαφορετική προς το χειρότερο? Έχετε δίκιο ότι κάθε μέρα ακόμα και κάτι καινούριο. 3% παλιότερα, 6%, τώρα μπορεί να έχει φτάσει 7, 8, 9% το έλλειμμα. Είναι μια κατάσταση την οποία παραλαμβάνουμε που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη. Βεβαίως, ακούμε ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει υπάρξει για να συμβάλλει στην ολοκλήρωση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε το έτος. Μακάρι να υπάρχει αυτό το μαξιλάρι, δεν το γνωρίζω. Δεν έχουμε ακούσει καθαρές κουβέντες και αλήθειες από την κυβέρνηση. Μισόλογα έχουμε ακούσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν αλλάζει το δικό μας σχέδιο. Διότι το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε μια παραδοχή. Εάν δεν επανεκκινηθεί η οικονομία, εάν δεν υπάρχει ένα οξυγόνο, αν θέλετε, για να προχωρήσει, να ξεκινήσει η οικονομία, όλα τα άλλα, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα αντιμετωπίσουμε ούτε το έλλειμμα, ούτε το χρέος, ούτε και το αναπτυξιακό έλλειμμα. Χρειάζεται να μπούμε, λοιπόν, σε μια διαδικασία ανάταξης για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις παράλληλες επόμενες αλλαγές, οι οποίες είναι και το νοικοκύρεμα και ένα σωστό φορολογικό σύστημα και τις σωστές προτεραιότητες στις επενδύσεις που θα στηρίξουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, και εδώ χρειάζεται να επενδύσουμε στην παιδεία, να επενδύσουμε στον εργαζόμενο, να επενδύσουμε σε ένα σωστό σύστημα υγείας, να νοικοκυρέψουμε βεβαίως και αυτά τα συστήματα και να επενδύσουμε σε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Αυτά είναι εκ των ουκάνευ. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι εκτός των βασικών προτεραιοτήτων και προοπτικών και πλαισίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτοί μιλούν από τη μία νοικοκύρεμα, αλλά προφανώς μιλούν ρητά και ήταν ανάταξη της οικονομίας για κάθε χώρα και για μια άλλη αναπτυξιακή προοπτική. Αυτή η αναπτυξιακή προοπτική θα συνδεθεί με τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όχι με τις πελατειακές επιλογές του κάθε υπουργού. Θα δώσω λίγο εγώ στον ομό μου, λίγο θα προσλάβω κάποιους, λίγο θα δώσω στον τάδε εργολάβο ή στον άλλον επιχειρηματία. Θα είναι βάση αυτής της νέας προοπτικής που εδράζεται στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που είναι βεβαίως ο τουρισμός μας, που είναι η ενέργεια που μπορούμε να φτιάξουμε ή να δημιουργήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι το περιβάλλον μας,
που είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της έρευνας και βεβαίως η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την επένδυση στην παιδεία. Κυρία Σαββοπούλου από τα ΣΤΑΡ και συνέχεια ο κύριος Κούτρας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω οικογενειακό εισόδημα ετήσιο περίπου 70.000 ευρώ. Ένα σπίτι αξίας περίπου 100.000 ευρώ, ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού και ένα ανήλικο παιδί το οποίο πληρώνω σχολεία και φροντιστήρια. Θέλω να μου πείτε σε ποια τάξη ανήκω και πώς θα με φορολογήσετε και αν θεωρείτε ότι είμαι στους έχοντες. Ξέρετε, είμαι καλός στην τεχνολογία και στα κομπιούτερ, αλλά πρέπει να το έχω μπροστά μου για να μπορέσω να το αξιοποιήσω. Θέλω όμως να πω το εξής, για να αφήσουμε το αστείο, ότι πραγματικά σήμερα ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι υπάρχει ένα άδικο φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα τον οποίο τον αδικεί λόγω της αδιαφάνειας, λόγω των συνεχών αλλαγών, λόγω των συνεχών, το συνεχές χαράτσι το οποίο έρχεται από διάφορες υπουργικές ή άλλες αποφάσεις, ή νόμους, και λόγω και της άδικης αναδιανομής. Γι' αυτό εμείς λέμε, ολόκληρο το εισόδημα που έχει ένας πολίτης θα χρησιμοποιείται ως η βάση στην οποία εμείς θα φορολογούμε τον Έλληνα πολίτη. Αν κάποιος έχει, παραδείγματος χάρη, ένας μισθωτός, είναι μικρομερισματούχος, μικρομέτοχος, θα φορολογείται, θα έχει λιγότερη φορολογία από ό,τι έχει σήμερα στο μέρισμά του, διότι θα συναθρίζεται αυτό το κέρδος από τα μερίσματα με το συνολικό του εισόδημα. Αν όμως έχει τεράστια περιουσία, το μέρισμα θα συναθρίζεται, ο μέτοχος και το κέρδος του θα συναθρίζεται με το συνολικό του εισόδημα και βεβαίως θα πληρώνει στα ανώτερα όρια που είναι το 40%. Δεν μπορεί η εργασία να φορολογείται με 40% και το κεφάλαιο να φορολογείται με 15%. Γιατί αυτό γίνεται στη χώρα μας. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ένα δίκαιο σύστημα και μέσα από αυτή την δικαιοσύνη πιστεύω ότι θα υπάρξει και διαφάνεια και θα έλεγα κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι τα χρήματά του δεν πιάνουν τόπο. Αισθάνεται ότι ουσιαστικά η φορολογία τον κλέβει το κράτος. Από τη στιγμή που θα δει ότι γίνεται προσπάθεια και θα γίνει προσπάθεια και θα το καταφέρουμε, τα χρήματά του να πηγαίνουν στις πραγματικές προτεραιότητες για το δημόσιο συμφέρον, είμαι σίγουρος ότι και η φορολογική του συνείδηση θα είναι εκείνη που θα τον οδηγήσει στο να βοηθήσει αυτή την οικονομία να ορθοποδήσει και να νοικοκυρέψουμε και τα δημόσια ταμεία. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να δει, ο Έλληνας επιχειρηματίας θέλει να δει, ο Έλληνας εργαζόμενος θέλει να δει ένα δίκαιο σύστημα, διαφανές σύστημα, χωρίς διαφθορά, όπου πιάνουν τόπο τα λεφτά του. Όπου ξέρει ότι το κάθε ευρώ θα βοηθήσει στο να φτιάξουμε ένα καλύτερο σύστημα δημόσιας υγείας, ένα καλύτερο σύστημα παιδείας, ένα καλύτερο σύστημα πρόνοιας, ένα καλύτερο ασφαλιστικό σύστημα, ένα καλύτερο περιβάλλον. Και μέσα από αυτό θα υπάρχει και ελάφρυνση, όπως είπα, και των μεσαίων και των χαμηλότερων στρωμάτων. Κύριος Κούτρας από τον ΣΚΑΙ και στη συνέχεια κύριος Παπάς. Κύριε Πρόεδρε, δεξιά σας. Θέλω να σας ρωτήσω, αν εκλεγείτε, έχετε σκοπό να αυξήσετε τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και επειδή ακούγονται πολλά τις τελευταίες μέρες, να μας διευκρινίσετε για ακόμη μία φορά αν προτίθεστε να φορολογήσετε τους στόκους των καταθέσεων. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχουμε καμία αλλαγή στο θέμα των τόκων των καταθέσεων. Θα παραμείνει ως έχει. Ούτε έχουμε μιλήσει για την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Ο κύριος Παπάς από την Κυριακάτικη και Ελευθεροτυπία και συνέχεια ο κύριος Βασιλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, το 2004 ο κύριος Καραμαλής, αμέσως μετά την εκλογική νίκη του, είχε πει ότι τη χώρα κυβερνούν 5 με 6 νταβατζίδες και υποσχέθηκε να τους εξουδετερώσει. Δεν το πέτυχε. Δεν ξέρω καν αν το προσπάθησε. Εσείς? Εγώ έχω μιλήσει για καθαρές σχέσεις. Δεν έχω στόχο να εξουδετερώσω, ούτε να υποκύψω. Έχω μιλήσει για καθαρές σχέσεις. Επιτέλους, σε αυτή τη χώρα, να έχουμε κανόνες,
να έχουμε πλαίσιο σχέσεων όπου και ο ιδιώτης και ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, θα έχει το ρόλο του και ο πολιτικός και η πολιτεία το ρόλο της, το κράτος και τα μίντια, τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν το ρόλο τους και θα έχουμε καθαρές, καλές σχέσεις, όχι υπόγειες διαδρομές, οι οποίες αλλοιώνουν τους στόχους τους οποίους ο καθένας μας πρέπει να υπηρετεί. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να υπηρετήσουν την ελευθεροτυπία, την ελεύθερη έκφραση των πολιτών και, και της κοινωνίας και των δημοσιογράφων. Ο πολιτικός πρέπει να υπηρετεί την δικιά του εκλογική βάση, τον ελληνικό λαό, χωρίς δεσμεύσεις, και ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι ανταγωνιστικός με τη βοήθεια της πολιτείας, με κανόνες. Ανταγωνιστικός και με τη βοήθεια να μπορέσουμε να κάνουμε και την οικονομία μας ανταγωνιστική. Καθαροί κανόνες, πιστεύω, θα φτιάξουν και καλές συνεργασίες σε αυτόν τον τόπο. Κύριος Βασιλόπουλος από το ραδιόφωνο της ΝΕΤ και συνέχεια κυρία Γιωτάκη. Κύριε Πρόεδρε, έχοντας απέναντί μας ένα πρόσωπο από την ίδια οικογένεια που θέλει να γίνει ο τρίτος πρωθυπουργός και όντας ο Γεώργιος Παπανδρέου είναι αυτός που υποτίθεται διασφάλισε τη δωρεάν παιδεία στη χώρα. Και λέω το υποτίθεται όχι για να αμφισβητήσω τον παππού σας, αλλά για να αμφισβητήσω αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι δωρεάν η παιδεία στη χώρα μας. Είναι γνωστό ότι τα δημόσια σχολεία έχουν φτάσει στο σημείο να κοστίζουν πολύ περισσότερο ακόμη και για γονείς μαθητών του δημοτικού. Τα φροντιστήρια πλέον για παιδιά του δημοτικού είναι μια πραγματικότητα. Είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι αυτά τα παιδιά και στο σχολείο και στο σπίτι. Και συνεπώς είναι από την αρχή της ζωής τους επιβαρημένοι με τρόπο τέτοιο που δεν μπορούν ούτε να αναπτύξουν δεξιότητες, ούτε να διασφαλίσουν το μέλλον τους έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Και όπως είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να το διασφαλίσει. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς πώς θα επαναφέρετε τα πράγματα στη θέση τους, εκτός βεβαίως των αναφορών σας για την παροχή ίντερνετ δωρεάν και φορητών υπολογιστών, ποια είναι εκείνα τα σημεία της πολιτικής σας που άμεσα θα εφαρμοστούν από αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Η παράδοση την οποία έχουμε και ως κίνημα, αλλά και παράδοση και του Γεωργίου Παπανδρέου, είναι μια παράδοση υποστήριξης και ανασχόλησης και αγάπης, θα έλεγα, με το θέμα της παιδείας αυτού του τόπου. Είναι κρίσιμο μέγεθος για την ανάπτυξη. Είναι κρίσιμο μέγεθος για τη νέα γενιά, για τον νέο άνθρωπο, για να μπορέσει να σταθεί σε μια παγκόσμια πια κοινωνία και σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είναι κρίσιμο μέγεθος εάν θέλουμε να πάμε από την μαζική φτηνή παραγωγή στην επιλεγμένη ποιοτική παραγωγή σε όλους τους τομείς. Είτε είναι ο τουρισμός μας, η μεγάλη μας βιομηχανία, είτε είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι οι υπηρεσίες, είτε είναι στον χώρο της υγείας ή οπουδήποτε αλλού. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να παρέχουμε την δημόσια, ποιοτική και δωρεάν παιδεία. Σήμερα, πράγματι, δεν είναι δωρεάν η παιδεία. Είναι τύπης δωρεάν. Οφείλεται σε πολλά. Προφανώς, ένα βασικό στοιχείο είναι η πρόσβαση των νέων στις συγκεκριμένες θέσεις και επαγγέλματα τα οποία ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν. Γι' αυτό εμείς μιλάμε πρώτα απ' όλα για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος, που όπως ξέρετε σήμερα διαγωνίζονται και διαγωνίζονται ουσιαστικά για τον ίδιο αριθμό θέσεων. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η αξιολόγηση του νέου, λέγοντας ότι αν εσύ έχεις κατακτήσει ένα επίπεδο, γι' αυτό μιλάμε για το εθνικό απολυτήριο, αυτό το επίπεδο σου διασφαλίζει την ένταξή σου στο επόμενο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και δεύτερον, να μην είναι ασφικτικές οι επιλογές ότι θα πρέπει να ορίσεις από τα ουσιαστικά 15-16 χρόνια σου το ποιο θα είναι το επάγγελμά σου, αλλά να μπορέσεις να μπεις σε μια σχολή ή ακόμα και σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα πολυτεχνείο και μέσα στην διάρκεια των σπουδών σου να επιλέξεις την τελική σου εξειδίκευση σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχεις, σύμφωνα με την ικανότητα και τη γνώση που αποκτάς
να γνωρίσεις ποιο είναι εκείνο το επάγγελμα που σου πάει και ποιο είναι εκείνο το επάγγελμα που έχει και βεβαίως και, αν θέλετε, απήχηση και στην αγορά και στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς εμείς θα δώσουμε και μεγαλύτερη ελευθερία στα πανεπιστήμια να ορίσουν τα πτυχία τους, τα επαγγέλματα και τον αριθμό των φοιτητών σε αυτά, ανάλογα με τη ζήτηση, αλλά θα έχουμε και μια σοβαρότατη πια αξιολόγηση το τι βγάζει το πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, θα έχει τεράστιες δυνατότητες επιλογών ο νέος, εάν έχει τα φόντα και εμείς θα βοηθήσουμε ώστε ένα μεγαλύτερο μέρος των παιδιών να μπορούν να έχουν τα φόντα να πάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πηγαίνουν και βεβαίως όταν πηγαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν μεγαλύτερες επιλογές, αλλά θα αξιολογηθούν τα πανεπιστήμια για τις σπουδές τις οποίες καθορίζουν. Αυτό πιστεύω ότι θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση στην μείωση του φροντιστηριακού κόστους, που αυτή τη στιγμή είναι τεράστια και πολλές φορές ξεπερνά το κόστος της ίδιας της φοίτησης για το κράτος. Δηλαδή, τι κοστίζει ένας φοιτητής σήμερα για να βγάλει το πτυχίο του σε 4 χρόνια, πολλές φορές είναι λιγότερο το κόστος αυτό από ό,τι σήμερα πληρώνει ένας οικογενειάρχης, μια οικογένεια, για την φροντιστηριακή προετοιμασία για τις εξετάσεις. Βεβαίως, η ποιότητα στην παιδεία δεν ξεκινά από το λύκειο. Ξεκινάει από το νηπιαγωγείο. Ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του παιδιού. Γι' αυτό θα δώσουμε μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση και των νέων παιδιών, στην στήριξη των νηπιαγωγείων, στον διπλασιασμό της προσβασιμότητας των οικογενειών στα νηπιαγωγεία και βεβαίως και στην στήριξη των ολοήμερων σχολείων, ώστε το ίδιο το σχολείο να αναπτύξει την κριτική σκέψη, αλλά και να υποβοηθήσει και τους νέους στην προσπάθεια της απόκτησης των δεξιοτήτων και των απαραίτητων γνώσεων. Θέλω όμως εδώ να τονίσω ότι αυτές είναι σημαντικές και θα έλεγα και αρκετά ριζικές αλλαγές για το σύστημά μας. Εγώ θα ήθελα να καλέσω από εδώ, από αυτή τη συνέντευξη τύπου, τους εκπαιδευτικούς ως συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, τους γονείς και κηδεμόνες σε μια προσπάθεια αλλαγών. Και εμείς από τη μεριά μας θα επενδύσουμε, πράγματι θα επενδύσουμε, θα φτάσουμε στο 5% του ΑΕΠ για να στηρίξουμε την εκπαίδευση στη χώρα μας. Και το 5% ακούγεται σαν ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ. Όταν όμως συγκρίνεται με το ποσοστό που δίνουν πια άλλες χώρες στην παιδεία, θα κατανοήσετε ότι και αυτό το ποσοστό είναι ένα μεν απαραίτητο, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που σήμερα επενδύουν οι πιο προηγμένες χώρες. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, ο πολιτισμός μας ο ίδιος, θα κριθεί τελικά από το ίδιο το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και ποιο θα είναι αυτό και πόσο θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και στήριξη. Κύριε Γιωτάκη, από το Έθνος Κυριακής και συνέχεια κύριος Μούρτης. Κύριε Πρόεδρε, διαδεχτήκατε τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον κύριο Καρατζαφέρη, στην αίθουσα αυτή, ο οποίος στην δική του διακαναλική συνέντευξη τύπου σας χαρακτήρισε, απαντώντας ερώτηση βεβαίως δημοσιογράφου, ευπρεπή πολιτικό, αλλά υποστήριξε ότι από Δευτέρα θα φέρετε μαζί σας και το βαθύ Πασόκ, εάν και εφόσον εκλεγείτε βεβαίως. Επίσης, ο κύριος Καρατζαφέρης τάχθηκε για πρώτη φορά υπέρ της εισόδου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, θεωρώντας το ως ανάχωμα στην αυτοδυναμία του Πασόκ. Πώς τα σχολιάζετε αυτά τα δύο? Προφανώς ο κύριος Καρατζαφέρης δεν άκουσε τη δικιά μου συνέντευξη και τις ανακοινώσεις που έχω κάνει σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ την εισδοχή στη Βουλή. Εγώ θέλω να ξανατονίσω ότι εμείς κατά καιρούς και εγώ προσωπικά έχω κάνει έκκληση για έναν σοβαρό διάλογο για συνεργασία. Αυτή την έκκληση θα την κάνω και μετά τις εκλογές, έχοντας, ελπίζουμε, και την αυτοδυναμία στην Βουλή. Ο κύριος Μούρτης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνέχεια ο κύριος Καμπουράκη. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με τις πυρκαγιές, δεν ακούστηκαν και πάρα πολλά πράγματα, θα έλεγα ελάχιστα. Και ξέρετε ότι οι πυρκαγιές, ειδικά στην Αττική, συνδέονται από τους περισσότερους από εμάς με την οικιστική επέκταση. Όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει ένα χωροταξικό καινούργιο για την Αττική, το οποίο προβλέπει να κατοικηθεί το λεκανοπέδιο από 8,5 εκατομμύρια κατοίκους συνολικά τα επόμενα χρόνια. Επίσης, έχουν χαραχτεί νέοι αυτοκινητόδρομοι στην Αττική, ανάλογα της Αττικής οδού.
Τι θα κάνετε με αυτά τα δύο θέματα και συναφώς, τι θα κάνετε με τα θέματα της εθνικής οδού, της επεκτάσης των εθνικών οδών, όπου εδώ πληρώνουμε κατά παράδειγμα τρόπο διόδια, πριν ακόμα ξεκινήσει καν οποιοδήποτε έργο εκεί. Θα πάτε σε μια διαπραγμάτευση, τι θα κάνετε με το θέμα αυτό? Πρώτα απ' όλα, το θέμα των πυρκαγιών είναι μια μεγάλη σύγχρονη εθνική τραγωδία για τη χώρα μας και το 2007 δυστυχώς δεν έγινε το πάθημα αυτό μάθημα για την κυβέρνηση. Εμείς πρώτα απ' όλα καταθέσαμε μετά από τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και αλλού το 2007 μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Πρόταση ανασυγκρότησης ολόκληρης περιοχής, λέγοντας ότι παρότι ήταν μια τραγωδία και από πλευράς ανθρώπινων ζώων και από πλευράς περιουσίας και από πλευράς οικολογικής καταστροφής, θα έπρεπε αυτό το πάθημα να γίνει μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο ανάπτυξης διαφορετικό. Καταθέσαμε λοιπόν και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με σειρά προτάσεων συγκεκριμένων για την άμεση ανάταξη την οικονομική της περιοχής, αλλά και παράλληλα τη διαμόρφωση των συνθηκών για τη λεγόμενη Νέα Ολυμπία, που θα ήταν πρότυπο πράσινης ανάπτυξης με ήπιες μορφές ενέργειας, με πολιτιστικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θεσμούς, με την ανάπτυξη υψηλού επίπεδου τουρισμού, την προστασία των υδάτινων πόρων και βεβαίως την αναδάσωση και την προστασία του φυσικού πλούτου αυτής της περιοχής. Τίποτα, μα τίποτα από αυτά δεν έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο δεν έγιναν αυτά τα οποία εμείς προτείναμε και καταθέσανε, αλλά τα απλά στην πρόληψη, το να οργανωθεί καλύτερα η πυροσβεστική, το να γίνουν οι ζώνες προστασίας από τις πυρκαγιές, πυρόσβεσης, το να γίνει ο συντονισμός, τον οποίον τότε είχαμε πει, είχαμε αναδείξει ως βασικό στοιχείο και γι' αυτό μιλάμε για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου θα υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός για τις διάφορες υπηρεσίες, στην επένδυση, στην αυτοδιοίκηση για τον καθαρισμό των δασών και βεβαίως και στην ανάπτυξη και του εθελοντικού κινήματος, που είναι καθοριστικό στην πρόληψη και βεβαίως και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τίποτα δεν έγινε το 2007 και πάθαμε αυτό το τεράστιο, αυτή την τεράστια ζημιά που μας κληροδοτεί αυτή η κυβέρνηση το 2009 στην Αττική. Πιστεύω ότι ένας λόγος που έχουμε τις μεγάλες πυρκαγιές αυτές, πέραν των κλιματικών αλλαγών, είναι ότι έχουν διωθεί κίνητρα μέσα από τα χωροταξικά σχέδια τα οποία έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, μέσα από τις πολιτικές της έχει κλείσει το μάτι στους καταπατητές, μέσα από τις προτάσεις της να αλλάξει το άρθρο 24 που προστατεύει τα δάση του Συντάγματος, έδωσε όλα τα κίνητρα, υπονόησε ουσιαστικά ότι αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να οικοπεδοποιηθούν, όπως βεβαίως και με το χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο εάν υλοποιηθεί θα δημιουργήσει τεράστιες πληγές για τις παραλίες μας και τα νησιά μας. Γι' αυτό εμείς μιλάμε ότι θα αποσύρουμε αυτά τα χωροταξικά, δεν θα αφήσουμε να γίνουν νέοι εθνικοί δρόμοι στους δρυμούς ή τους πρώην δρυμούς των λόφων και των βουνών της περιοχής της Αττικής. Θα διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο πρασίνου για όλη την Αττική που θα ενοποιηθεί και θα είναι χώρος οξυγόνου, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, υγείας για τους πολίτες της περιοχής. Σε ό,τι αφορά την δόμηση, θα είμαστε πολύ αυστηροί απέναντι σε κάθε αυθαίρετη δόμηση. Με τον νόμο τον οποίο έχουμε προετοιμάσει, δεν προλάβαμε λόγω εκλογών να το παρουσιάσουμε, θα είμαστε πολύ αυστηροί στην αυθαίρετη δόμηση, δεν θα υπάρξει δυνατότητα αυθαίρετης δόμησης και βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε μια άλλη αντίληψη, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη οικοδομικής δραστηριότητας, οργανωμένης πια
οικοδομικής δραστηριότητας που θα μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία στέγης για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όχι αυτή η άναρχη ανάπτυξη της Αττικής. Έχουμε φτάσει στο και 5 για την Αττική, όχι στο παραπέντε, και είναι ανάγκη δραστικών πια μέτρων για να σώσουμε αυτή την περιοχή. Κύριος Καπουράκης από το ραδιόφωνο του ΦΛΑΣ και συνέχεια η κυρία Κεχαγιά. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στα αριστερά σας, αρκετά αριστερά. Μετά τον νέο νόμο με τον οποίο απαγορεύτηκε η δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων σε προεκλογική αναμέτρηση, που καταργούσε ένα προηγούμενο νόμο της Νέας Δημοκρατίας, έχει κυριαρχήσει ένα όργιο φημών και πληροφοριών σε άλλη μία εκλογική αναμέτρηση και μάλιστα για εθνικές εκλογές. Η κοινωνία ζει σε καθεστώς παραπληροφόρησης και τα ΜΜΕ ζουν σε καθεστώς λογοκρισίας. Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά στελέχη μπορούν να αναφέρονται σε στοιχεία που παραπέμπουν σε μετρήσεις ή δημοσκοπήσεις, προφανώς με σκοπό ή να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη ή να κλείσουν το μάτι στους δικούς τους ψηφοφόρους. Πρόκειται για ένα άναρχο κλίμα, το οποίο δεν παραπέμπει σε σύγχρονη δημοκρατία. Τι θα κάνετε με αυτόν τον νόμο εσείς και ποια άλλα μέτρα θα λάβετε προκειμένου να υπάρξει αντικειμενική πληροφόρηση? Εμείς είχαμε αντίρρηση για τον νόμο αυτόν και αυτά τα οποία περιγράφατε τα περιγράψαμε πριν την ψήφιση του νόμου, λέγοντας ότι αυτά θα συμβούν. Είχαμε πει πολύ απλά. Εάν δεν υπάρχει διαφάνεια, θα έχουμε ένα όριο φημών, θα έχουμε τα εναλλακτικά διαδικτυακά μέσα στα οποία θα γράφονται και δεν θα μπορεί ούτε να διαψεύδονται ούτε να επιβεβαιώνονται. Και βεβαίως υπάρχει ακριβώς αυτό το χάος και αυτή η παραπληροφόρηση. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε για διαφάνεια και διαφάνεια σημαίνει και να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος δεν δημιουργεί απαγορεύσεις που στην πράξη δεν μπορούν καν να επιβληθούν. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε ένα καθεστώς που επιτρέπει τη διαφάνεια στον τρόπο αλλά και τη σωστή λειτουργία και αυτών των εταιριών. Έχουμε μιλήσει και αυτό στο παρελθόν για να μπορεί να έχει και την εικόνα που αυτών των μετρήσεων, την επίσημη εικόνα και την αυθεντική εικόνα των μετρήσεων αυτών, ο πολίτης. Κυρία Κεχαγιά από την ΕΤ3 και συνέχεια κύριος Μουρελάτος. Κύριε Πρόεδρε, αν την Δευτέρα κληθείτε να σχηματίσετε κυβέρνηση, όταν θα σηκώσετε το τηλέφωνο για να ενημερώσετε τους υποψήφιους υπουργούς της κυβέρνησής σας, θα λάβετε υπόψη και τις ενδεχόμενες ίσως προσωπικές τους επιθυμίες ή θα είστε αντιδιαπραγμάτευτος στις αποφάσεις σας? Εγώ είμαι άνθρωπος της διαβούλευσης, αλλά η διαβούλευση δεν σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες για τις δικές μου αποφάσεις. Και όπως ξέρετε, ένας πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος τελικά αποφασίζει για το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη για το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα είμαι ένας πρωθυπουργός, όπως ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος πέταγε τις ευθύνες στο Υπουργικό του Συμβούλιο, πέταγε τον σχεδιασμό και τον συντονισμό στους υπουργούς τους και κρυβότανε κάπου αλλού. Είμαι αυτός ο οποίος υπεύθυνα θα αναλάβει όλες τις ευθύνες τις οποίες απορρέουν από τη θέση αυτή την τόσο σημαντική του Πρωθυπουργού της χώρας. Κύριος Μουρελάτος από τον Αθήνα 94 και συνέχεια κύριος Περδικάρης. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ταχθεί σε ανύποπτο χρονικό διάστημα υπέρ ενός ισχυρού πρωθυπουργικού γραφείου. Σήμερα μόλις μιλήσατε για ένα πρωθυπουργικό γραφείο το οποίο θα παρακολουθεί, θα εποπτεύει τρόπον τεινά χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις του δικού σας κυβερνητικού σχήματος. Πώς η ύπαρξη ενός τέτοιου ισχυρού ατύπου οργάνου θα διασφαλίσει τη συλλογικότερη δυνατή λειτουργία ενός αυριανού δικού σας κυβερνητικού σχήματος και πώς τοποθετήστε σε όσους εντός και εκτός του δικού σας κόμματος μιλάνε για χρεοκοπία ενός αρχηγικού και συγκεντρωτικού μοντέλου για κυβέρνηση? Σας ευχαριστώ. Θα πρόσθετα για τη χρεοκοπία αυτού του μοντέλου και του πελατειακού. Πελατειακό σημαίνει ένας κατακαιρματισμός, πλήρης κατακαιρματισμός της κυβέρνησης σε διάφορα φέουδα των υπουργών. Και από εκεί πέρα φέουδα των γενικών γραμματέων, των διοικητών, των διάφορων κομματικών παραγόντων κτλ. Αυτό είναι το πελατειακό σύστημα. Πελατειακό σύστημα όπου συγκρούονται οι αρμοδιότητες και ο καθένας στείνει τα πόδια του και δεν προχωράει διότι θέλει. Δεν υπάρχει ένας κοινός τόπος. Το βασικό το οποίο ένας πρωθυπουργός πρέπει να κάνει είναι πρώτα απ' όλα
να διασφαλίσει την συλλογική λειτουργία. Για ποιο λόγο? Συλλογική λειτουργία διότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Εάν είναι να κάνουμε πράσινες επενδύσεις και υπάρχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το Υπουργείο Οικονομίας, με το Υπουργείο Υποδομών να έχουν διαφορά, βασικός ρόλος του Πρωθυπουργικού Γραφείου και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι να συντονίσει και τελικά να συνθέσει και να πάρει αποφάσεις. Άρα λοιπόν ένα πρώτο στοιχείο είναι ακριβώς το ισχυρό Πρωθυπουργικό Γραφείο, το οποίο να συντονίζει επιτέλους και να παίρνει αποφάσεις. Ξέρετε πόσα ζητήματα έχουν μείνει στο ψυγείο ακριβώς επειδή δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια αυτά, ουσιαστική παρέμβαση από πλευράς του Πρωθυπουργού, πέραν πιθανώς κάποιων πελατειακών παρεμβάσεων, ουσιαστικά πάνω στις πολιτικές που δεν είδα να υπήρχαν ούτως ή άλλως σε διάφορους τομείς. Το δεύτερο είναι ότι το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν είναι άτυπο. Δεν είναι άτυπο όργανο το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Είναι σύμφωνα με τον νόμο. Έχει συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Πρέπει να παρακολουθεί. Ο Έλληνας πολίτης λέει πάρα πολλές φορές και πολύ σωστά. Λέει παίρνονται αποφάσεις, δεν εφαρμόζονται. Λέμε κάτι, δεν προχωρά. Ξεκινάμε ένα έργο, ποιος το παρακολουθεί? Θα παρακολουθείτε ο κάθε υπουργός μέσα στο πλαίσιο όχι μόνο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και του σχετικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα συμφωνήσουμε για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Και θα αξιολογείται η απόδοσή του. Ήδη έχουμε, εγώ είμαι έτοιμος να εφαρμόσω σύστημα, το οποίο έχουμε δει, διότι δεν είμαστε τελευταία στιγμή, έχουμε δει, έχουμε αξιολογήσει και από άλλες χώρες που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση, στη λογοδοσία, στην παρακολούθηση των Υπουργείων σαν Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει λοιπόν ισχυρή παρουσία του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην αξιολόγηση και στην λογοδοσία και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Κύριος Περιθυκάρης, από το ραδιόφωνο του ΣΥΤΗ, στη συνέχεια κύριος Μόσχοβος. Κύριε Πρόεδρε, λέτε προεκλογικά ότι όσα στελέχη σας ράβουν κουστούν μια εξουσία, θα τα κρατήσουν στην τουλάπα. Εάν την Κυριακή κερδίσετε τις εκλογές, τι θα τους πείτε? Το 2004 ο κύριος Καραμαλής, στο πρώτο Υπουργικό του Συμβούλιο, είχε ζητήσει σεμνά και ταπεινά κάτι το οποίο στην πράξη φαίνεται ότι δεν έγινε. Τι θα πείτε λοιπόν στα δικά σας στελέχη, στο πρώτο Υπουργικό σας Συμβούλιο και πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτό θα γίνει πράξη? Θα πω ότι θα κάνουμε το αντίθετο από ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Κύριος Μόσχοβας από το Κέρδος και συνέχεια κύριος Κατσίγενης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Έχετε μπροστά σας ένα δυσθεώρητο χρέος. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για τα προκλητικά υπερκέρδη των τραπεζών και για τον διαφορετικό ρόλο που πρέπει να παίξουν. Σκέπτεστε μία έκτακτη εισφορά στις τράπεζες δεδομένων των εκτάκτων συνθήκων και μία διευκρίνηση, αν έχετε την καλοσύνη, για τόσα είπατε στην αρχή, για την δημοσιοποίηση και για όσους θέλουν να αναλάβουν κάποιες θέσεις κρατικές, θα πρέπει να απευθυνθούν, θα μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό. Μήπως περνάμε από τη γαλάζια συνέντευξη στην πράσινη συνέντευξη? Ποια θα είναι τα κριτήρια, ποιοι θα επιλέξουν, ποιοι είναι οι αξιότεροι από αυτούς που θα κληθούν τελικά να πάρουν τις συγκεκριμένες θέσεις? Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πει ότι δεν μιλάμε για έκτακτες εισφορές. Βεβαίως, είναι αντιφατικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση να επιβάλλει έκτακτες εισφορές στη μεσαία τάξη και στους χαμηλότερους. Χαμηλότερα εισοδήματα και να μην επιβάλλει έκτακτες εισφορές στις τράπεζες. Αλλά δεν έχουμε μιλήσει εμείς για έκτακτες εισφορές. Έχουμε μιλήσει για δίκαιο φορολογικό σύστημα. Είναι ένα άλλο αυτό και είναι ένα μόνιμο σύστημα στο οποίο θα προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να δημορφώσουμε το κλίμα της ασφάλειας, σιγουριάς, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Εγώ σας είπα ότι πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας θα κάνουμε δημόσια ανακοίνωση για τις θέσεις και θα τις παρουσιάσουμε τις θέσεις πολιτικής ευθύνης στο διαδίκτυο, θα τις δημοσιοποιήσουμε και θα υπάρξει σοβαρότατη αξιολόγηση για τα στελέχη αυτά. Δεν είναι ο στόχος, μας να χρωματίσουμε τη δημόσια διοίκηση. Είναι ο στόχος μας να βάλουμε ικανά στελέχη σε όλους τους τομείς. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς ανακοινώνω σήμερα αυτή την καινούρια, καινοτόμα διαδικασία, η οποία ποτέ άλλοτε δεν είχε
υλοποιηθεί. Δεν είχε ανακοινωθεί και δεν είχε υλοποιηθεί. Εάν ήθελα διαφορετικά, το πιο εύκολο θα ήταν μεθαύριο να ζητήσω από τρεις συνεργάτες να μου υποδείξουν πρόσωπα σε διάφορες θέσεις και να τέλειωνε εκεί η υπόθεση. Ό,τι έκανε ο κύριος Καραμαλής και χειρότερα από ό,τι έκανε ο κύριος Καραμαλής. Αυτά που έκανε ήταν, όπως είδατε, είχαμε τους γνωστούς κουμπάρους, κολλητούς, φίλους, συγγενείς κτλ. Χωρίς συνήθως και καμία απαραίτητη γνώση, υποδομή για τη συγκεκριμένη θέση που αναλάμβανε. Ήταν δηλαδή κυριολεκτικά λάφυρο κομματικό. Κυριολεκτικά έδινε ο κύριος Καραμαλής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ένα λάφυρο να αξιοποιήσουν χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχους. Εμείς θα αξιολογήσουμε και θα ζητήσουμε την προσφορά των στελεχών και το λέω από σήμερα, το διαλαλούμε από σήμερα και εδώ και στην Διασπορά ότι θα ζητήσουμε το καλύτερο δυναμικό να έρθει να υπηρετήσει την πατρίδα. Και έχουμε καλό δυναμικό και στη χώρα και στη Διασπορά. Κύριος Κατσίγενης από την Απογευματινή και συνέχεια κύριος Πίκουλας. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εντελώς πνευματικά είχα σκοπό να σας ρωτήσω για το κράτος σήμερα και δεν περίμενα να κάνετε αυτές τις ανακοινώσεις. Πρόσφατα, σε μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή, είδαμε να λέτε ότι θα καλέσετε, όπως το είπατε και σήμερα, τα καλύτερα μυαλά της χώρας και του εξωτερικού για να μετάσχουν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης του κράτους. Επίσης, είχατε αποδοκιμάσει διαδικασίες, νοοτροπίες, συμπεριφορές προσώπων, σχηματώντας μια εικόνα πελατειακής εξάρτησης και καταδυνάστευσης του πολίτη. Σήμερα, ούτε λίγο το πολύ, μας είπατε ότι θα πει κάποιος, για να μην το χρεωθώ, σας το λέω ότι μπορεί να ακούει ο πολίτης τώρα, ότι θα έρθουν να μας σώσουν οι ξένοι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, εάν στο πλαίσιο αυτής της ανασυγκρότησης είστε αποφασισμένος να αναλάβετε νομοθετική ρύθμιση για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Και το δεύτερο ερώτημα συνδέεται με μια απορία που φαντάζομαι έχει αρκετός κόσμος, επειδή μιλάτε και για γαλάζιο κράτος. Πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για γαλάζιο κράτος όταν οι αριθμοί στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα δείχνουν ότι το πάνω χέρι σε κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μη το έχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ? Πρώτα απ' όλα, μη μου βάζετε λόγια που δεν λέω. Δεν είπα ποτέ ότι θα έρθουν ξένοι να μας σώσουν. Είπα κάτι τέτοιο? Το ακούσατε αυτό? Είπατε ότι θα έρθουν ξένοι να μας σώσουν? Είπα ότι θα αξιοποιήσουμε τα καλύτερα μυαλά εντός και εκτός Ελλάδας. Να μην το κάνουμε. Να μην καλέσουμε όσους καλούς έχει η Ελλάδα και εντός και εκτός Ελλάδας για να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν είναι θετικό? Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Και έχουμε ανθρώπους, έχουμε Έλληνες παντού. Παντού. Από τον πολιτισμό μέχρι τις πάρα πολύ μεγάλες ακαδημαϊκές καριέρες. Ανθρώπων με τεράστια εμπειρία, με τεράστια γνώση. Δεύτερο, μα δεν μιλάμε για τον εργαζόμενο, τον δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος διεκδικεί μέσα από το συνδικάτο του τα δικαιώματά του και ταυτίζεται με ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί τη μεσαία τάξη, που υπηρετεί και το χαμηλότερο εισόδημα. Εγώ σας μιλάω για τις θέσεις της διοικητικής ευθύνης. Εγώ σας μιλάω για τους ανθρώπους που θα είναι η ηγεσία, πολιτική ηγεσία των ΔΕΚΟ, των νοσοκομείων, του ΙΚΑ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των Υπουργείων, πολιτική ηγεσία, πολιτικές θέσεις. Αυτές είναι που θα αξιολογηθούν μέσα από αξιοκρατική διαδικασία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Και τρίτο, βεβαίως, μιλήσατε για το θέμα της μονιμότητας. Για σκεφτείτε, εάν είχε αρθεί η μονιμότητα κατά τη διάρκεια αυτών των 6 ετών, τι όργιο ρουσφετιών και απολύσεων θα έκανε η Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας σε παράδειγμα τα stage και πώς θα λειτουργήσει. Δυστυχώς έχουμε φτάσει πάλι στην πλατεία Κλαθμόνος. Τη λογική, επί Νέας Δημοκρατίας τώρα έχουμε φτάσει, ότι να φύγουν οι μεν για να έρθουν οι δε. Εμείς λέμε τέλος σε αυτή την αντίληψη ευραβεντισμού. Τέλος στη θυματοποίηση
των απλών ανθρώπων και νέων που θέλουν μια δουλειά. Με την αξία τους να τους βοηθήσουμε μέσα από το ΑΣΕΠ, στο δημόσιο, μέσα από τη στήριξη, την κατάρτιση, την επανακατάρτιση, τα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα. Επιτέλους, να στηρίξουμε την αξία, διότι μόνο έτσι και η Ελλάδα θα είναι αξίας. Θα είναι τα προϊόντα μας αξίας, θα είναι ο πολιτισμός μας με προϊόντα αξίας, θα είναι η ανταγωνιστικότητά μας αξίας, θα είναι η αναπτυξιακή μας προοπτική αξίας. Κύριος Πίκουλας από την Αξία και στη συνέχεια κύριος Ανταμούρης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ, αριστερά σας. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, σας κατηγορεί ότι, και σε τηλεοπτικό τηλεοπτικό της φώτο, ότι θέλετε να ανατρέψετε τη συμφωνία Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Ανατρέποντας παράλληλα και την προσέγγιση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής με τη Ρωσία που έχει κάνει η κυβέρνηση. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι θα κάνετε με τη συμφωνία αυτή και μιας και μιλάμε για εξωτερική πολιτική, μπορείτε να μας πείτε πώς θα κινηθεί η ελληνική διπλωματία με την διακυβέρνησή σας και κυρίως σε θέματα αμυντικών εξοπλισμών. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επανακτήσουμε το κύρος μας στην εξωτερική πολιτική, διότι το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο από την απογραφή που διέσυρε τη χώρα μας, αλλά και από την έλλειψη παρουσίας στα Βαλκάνια, έλλειψη παρουσίας στη Μέση Ανατολή, έλλειψη παρουσίας στη Μαύρη Θάλασσα, έλλειψη παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και την εικόνα της χώρας μας, που αν διαβάσετε τις ξένες εφημερίδες, είναι εικόνα μέρα με τη νύχτα από εκείνη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και εκείνη που αναδεικνύουν ως κυρίαρχο δυστυχώς ζήτημα της ελληνικής πολιτικής ζωής τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και την κοινωνική πόλωση. Και βεβαίως και την πολύ μεγάλη κακοδιαχείριση στον οικονομικό τομέα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, θα έχουμε καλές σχέσεις με όλους, με ένα μόνο γνώμονα. Την προάσπιση και προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. Αυτό το έχω αποδείξει και στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται σήμερα να το επαναλάβω ή να προσπαθήσω να το αποδείξω. 10 χρόνια υπηρέτησα από διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και βεβαίως, όπως έχω τονίσει, καταφέραμε πολύ σημαντικά ιστορικά, όπως την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κύπρου. Και αυτό χωρίς να ανοίξει μύτη. Αυτή την διαπραγματευτική ικανότητα, αυτή την σκληρή διαπραγμάτευση, αυτή θα δείτε από μένα. Προς όλους. Προς όλους. Και στο θέμα Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Εμείς το ξεκινήσαμε, εμείς θα το τελειώσουμε, αλλά θέλουμε όρους καλούς. Σας ρωτώ, η Βουλγαρία, η πρόσφατη κυβέρνηση καινούρια, μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Ποιανού συμφέροντα υπηρετεί? Μάλλον τα βουλγάρικα συμφέροντα. Και εμείς τα ελληνικά συμφέροντα θα υπηρετήσουμε. Και βεβαίως έχω δεσμευθεί και απέναντι στο λαό της Τράκης, στο λαό του Εύρου, αλλά θα έλεγα και σε όλο τον ελληνικό λαό, ότι Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη θα πρέπει να υπάρξει και προστασία του περιβάλλοντος, αυτού του μοναδικού, πανέμορφου περιβάλλοντος στο Δέλτα του Εύρου και σε όλη την περιοχή του Εύρου και στο Αιγαίο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, για τα οποία εμείς πρέπει να βάλουμε κανόνες και να διαπραγματευτούμε. Σε ό,τι αφορά την σχέση μας με τη Ρωσία, το αντιφατικό δεν είναι το δικό μου. Εγώ είχα και πάντα πολύ καλές σχέσεις και πολύ συστηματικές συνεργασίες με τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπως το θέμα του Κωσυφοπεδίου. Από κοινού συνεργαστήκαμε για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο απόφασης του ΟΗΕ με συστηματικές επαφές στη Μόσχα, στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες και αλλού, με τους Ρώσους, ένα σχέδιο για την απόφαση για το Κωσυφοπέδιο που διασφάλιζε την ακεραιότητα, την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας. Άσχετα με το πώς μετά ακολουθήθηκαν οι ενέργειες, τα γεγονότα. Αλλά θέλω να σας πω απλώς την αντιφατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προκυρήσει ότι θέλει να είναι φιλορώσικη κτλ. Τι έκανε σε σχέση με τους αντιπυραυλικούς εξοπλισμούς που προώθησε η Αμερική, του Μπούς βέβαια, γιατί άλλαξε την πολιτική ο κύριος Ομπάμα,
στην Τσεχία, στην Πολωνία και ήθελε και αλλού. Υιοθέτησε αυτή τη θέση. Αυτή τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς ήμασταν εκείνοι, ως Πασόκ, ως αντιπολίτευση, που αρνηθήκαμε αυτή τη θέση. Που αντιταχθήκαμε σε αυτή τη θέση απέναντι στην πολιτική της Αμερικής. Α, λοιπόν, εγώ δεν κατανοώ. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας πάει σε άλλα θέματα από εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν τον ελληνικό λαό, με ψέματα, με υπεκφυγές και με κατηγορίες οι οποίες δεν ευσταθούν. Κύριος Σανταμούρης από το ραδιόφωνο του Α και συνέχεια κύριος Βιτάλης. Κύριε Πρόεδρε, με το τέλος εδώ. Με το τέλος των 100 ημερών, η Ελλάδα θα κληθεί να πάρει σοβαρότατες αποφάσεις επί θεμάτων με τα οποία η πολιτική ηγεσία γενικά δεν εξοικειώνει την κοινή γνώμη, επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε από εσάς μια αναθεωρημένη πολιτική σε σχέση με εκείνη που ακολουθούσατε το 1999-2004 για τα γνωστά θέματα. Και κάτι ακόμη, η επαναδιαπραγμάτευση για τον αγωγό Μπουργκάζα Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσει μέσα στις 100 ημέρες ή αργότερα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, πιστεύω ότι οι θέσεις μας είναι πολύ ξεκάθαρες. Εγώ έχω ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την προοπτική της ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά, εμείς θα αναθεωρήσουμε την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας 6 χρόνια, που ουσιαστικά ήταν η υπεκφυγή και η φυγομαχία απέναντι στα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Πολύ σωστά είπατε. Θα έχουμε μπροστά μας σημαντικές αποφάσεις να πάρουμε. Σημαντικές κρίσιμες συναντήσεις σε ό,τι αφορά και το Σκοπιανό και την πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της Κοπενχάγης που έχει σχέση με την πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Απουσία υπάρχει ουσιαστικά από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά αυτά τα μεγάλα θέματα. Πέραν του Σκοπιανού, στο οποίο με δικιά μας παρότρινση, προώθηση της κόκκινης γραμμής υιοθετήθηκε ως μια εθνική γραμμή, έχουμε ουσιαστική απουσία της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχείς υποχωρήσεις, οι οποίες βεβαίως δεν συνέβαλαν, πρώτα απ' όλα σε μια σοβαρή αξιολόγηση αυτής της πορείας και στο να συνετίσουμε και βεβαίως ακόμα να ανοίξουμε και τη δυνατότητα να λύσουμε ζητήματα όπως την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Γι' αυτό ακριβώς έχω τονίσει ότι εγώ θα ακολουθήσω την πολιτική που ακολούθησα και πριν, λέγοντας ναι, είμαστε θετικοί για την προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν κάνουμε πίσω στις υποχρεώσεις και στην σοβαρή πια αξιολόγηση αυτής της χώρας για το τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά τις γειτονικές της σχέσεις με την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά πιθανώς και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με ανθρώπινα ή θρησκευτικά δικαιώματα. Ο κύριος Βιτάλης από τη Βραδινή. Συγχωρείτε για το χρόνο έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης για τον αγώνα. Αν έχουμε δεύτερες ερωτήσεις, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο κύριος Βιτάλης από τη Βραδινή και συνέχεια ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, επανειλημμένα και σε συναντήσεις που είχατε στις Βρυξέλλες και στη Σοσιαλιστική Διεθνή, σε όσες αποστολές πήγατε στο εξωτερικό, θέσατε ένα ζήτημα αρκετά ενδιαφέρον. Την αλλαγή, την αναθεώρηση, την αναπροσαρμογή, όπως θέλουμε να την πούμε, του Συμφώνου Σταθερότητας. Βεβαίως, δεν είχατε τη δυνατότητα ως αρχικός αντιπολίτευσης να το θέσετε ανοιχτά. Εάν ο ελληνικός λαός σας τιμήσει, λοιπόν, την Κυριακή, με την ψήφο του και σας κάνει πρωθυπουργό αυτής της χώρας, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα θέσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέμα αναπροσαρμογής, όπως θέλετε πείτε το, του Συμφώνου Σταθερότητας? Και ήθελα και το εξής, επειδή υπάρχουν αυτά τα 2,5-3 δις που λέτε ότι χρειάζονται για την άμεση αναθέρμανση της οικονομίας, τα όσα προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητος τώρα σας επιτρέπουν στις πρώτες 100 μέρες να τρέξετε αυτό το πράγμα, δηλαδή την αναθέρμανση της οικονομίας με τα 2,5-3 δις που έχετε πει? Πρώτα απ' όλα, παραλαμβάνουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος είναι στο τέλος αυτού του 2009, έτσι. Οπότε, εκ των πραγμάτων, το έλλειμμα, το οποίο θα είναι δυστυχώς μεγάλο, δεν είναι
έλλειμμα από τη δικιά μας κυβέρνηση, είναι έλλειμμα από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το πρώτο το οποίο εμείς θα επιδιώξουμε και θα το καταφέρουμε είναι να δώσουμε ξανά αξιοπιστία στη χώρα μας. Αξιοπιστία στη διαπραγμάτευση. Και αξιοπιστία σημαίνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όχι απλώς αξιόπιστο, αλλά είναι και ρεαλιστικό για το τι θα κάνει. Τι θα κάνει? Θα ανατάξει την ελληνική οικονομία, θα νοικοκυρέψει τα δημόσια έσοδα και θα βάλει τη χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά διαφορετική. Με όλα τα μέτρα για τα οποία έχουμε εμείς ήδη μιλήσει σε λεπτομέρεια στη ΔΕΘ και αλλού. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι, όπως σας είπα, απλώς ρεαλιστικό, είναι και μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά αν πάρουμε τον τελευταίο χρόνο, που έχει αποτύχει ικτρά. Έχει αποτύχει ικτρά. Είναι αποτυχημένη η πολιτική της. Και αυτά που προτείνει, αν αύριο ήταν κυβέρνηση να τα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα γύριζαν πίσω. Τι τους λέει, γενικά και αόριστα? Να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, 6 χρόνια τι κάνανε. Να χτυπήσουμε τις δαπάνες, σπαταλάνε παντού. Να παγώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις, αυτή είναι η ανάταξη της οικονομίας. Αυτό θα πνίξει περισσότερο την οικονομία. Θα παγώσει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Δηλαδή δεν είναι καν ρεαλιστικές. Είναι επίδειξη ρητορικής δύναμης και όχι ουσιαστικής πολιτικής. Αλλά ρωτήσατε για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά θα τα δει ως θετικά μηνύματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε όλη την εμπειρία, όλες τις δυνατότητες και τα στελέχη και να διαπραγματευτούμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στον προϋπολογισμό βεβαίως του 2010, το οποίο θα δώσει αυτή την δυνατότητα. Κύριος Θεοδωρόπουλος από το Ριζοσπάστη και συνέχεια κυρία Καραγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα αναφέρεστε στα εξοντωτικά ωράρια εργασίας, στην αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία, τις απολύσεις, τα μπλοκάκια, το καθεστώς της ενοικίας εργαζομένων, τα stage, και ορθώς καταγγέλλεται έναν εργασιακό μεσαίωνα. Αυτά όμως που καταγγέλλεται, κύριε Πρόεδρε, βασίζονται σε νόμους του ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω. Με το νόμο 2874 του 2000 καταργήσατε το 8ωρο και αυξήσατε τα όρια των απολύσεων σε επιχειρήσεις. Με το νόμο 2639 του 1998 θεσπίσατε τα stage, δηλαδή την ανασφάλιστη εργασία, και σήμερα προτείνετε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, δικό σας χαρακτηρισμός, να μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα. Με το νόμο 2527 του 1997 καθιερώσατε τα μπλοκάκια. Με το νόμο 2956 του 2001 νομιμοποιήσατε τα δουλεμπορικά γραφεία ενοικίασης των εργαζομένων. Αυτούς τους νόμους τους εφάρμοσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά γράμμα, κύριε Πρόεδρε. Εσείς ως υπουργός εκείνων των κυβερνήσεων τους ψηφίσατε. Σήμερα που επαγγέλλεστε μια νέα αρχή, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, θα τους καταργήσετε? Να συνεχίσω μόνο σε κάτι που ξέχασα να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας, και θα έρθω μετά σε εσάς, καμία χώρα δεν υποχρεώθηκε να εφαρμόσει τους όρους του συμφώνου σταθερότητας εν μέσω ύφεσης. Και μάλιστα αυτό αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ορθή μας ανάλυση και πρόταση ότι το σύμφωνο σταθερότητας θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Ουσιαστικά έχουμε μία άτυπη αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας, ενώ θα έπρεπε να γίνει μία σοβαρή συζήτηση για το πώς το σύμφωνο σταθερότητας θα συμβάλλει όχι απλώς στη μείωση του ελλείμματος, αλλά στην ουσιαστική υποστήριξη μιας αναπτυξιακής διαδικασίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά λοιπόν, εμείς θα το επαναφέρουμε αυτό ως ζήτημα, βεβαίως την κατάλληλη στιγμή, διότι έχουμε πολλά να διαπραγματευτούμε, όπως κατανοείται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τον εργασιακό μεσαίωνα, ήμουνα χθες στην επιθεώρηση εργασίας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με υπαλλήλους, υπεύθυνους για τα θέματα της προστασίας των εργαζομένων και στις συνθήκες εργασίας και βεβαίως στη μισθοδοσία, αλλά και άλλα θέματα τα οποία αφορούν και άλλες υπηρεσίες που έχουν σχέση, παραδείγματος χάρη, με το ασφαλιστικό, το ΙΚΑ, αλλά ακόμα και την φοροδιαφυγή. Πράγματι, δεν είναι απλώς ότι εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Θα λέγω ότι
ερμηνεύονται κατά το δοκούν αυτοί οι νόμοι με έναν τρόπο που και καταστρατηγεί τους ίδιους τους νόμους, αλλά σίγουρα καταστρατηγεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Εάν πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι, θα τους αλλάξουμε. Αλλά πιστεύω πέραν της αλλαγής των νόμων, για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, θα χρειαστεί να υπάρξει σοβαρή εποπτεία και έλεγχο. Διότι, παραδείγματος χάρη, η ενοικίωση εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο ρώτησα χθες στη συζήτηση που κάναμε. Λέω, εσείς εποπτεύετε την ενοικίαση εργαζομένων? Και ουσιαστικά μου είπανε, έχουμε μεν την αρμοδιότητα, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα. Γιατί να δεν έχουν δυνατότητα? Προφανώς είναι θέμα πολιτικής βούλησης να εποπτεύσουν τα γραφεία ενοικίασης. Διότι, να σας πω, και εγώ ήμουνα εργαζόμενος όπως η κυρία Κούνεβα, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά φοιτητής, την ίδια δουλειά έκανα με την κυρία Κούνεβα στη Σουηδία. Πολλά καλοκαίρια, πολλά Χριστούγεννα, για να βγάλω το κόστος των σπουδών μου στην Αγγλία. Όμως, σε αυτά τα γραφεία, τα δικαιώματά μου ήταν προστατευμένα. Ήμουν μέλος του συνδικάτου. Είχα συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Σήμερα, σε μια εταιρεία ενοικίασης, είναι ουσιαστικά μαύρη εργασία και κανένας δεν ξέρει και ποιος είναι υπάλληλος. Δεν μπορεί αυτά να ελεγχθούν? Βεβαίως μπορούν να ελεγχθούν. Βεβαίως και μπορούν να ελεγχθούν. Άρα, από τη μια, ναι, να αξιολογήσουμε ποιοι νόμοι πρέπει και δεν πρέπει να αλλάξουν. Και δεύτερον, αν υπάρχει ένας νόμος, να εφαρμόζεται. Να προστατεύσουμε τον ιδιωτικό υπάλληλο, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει και στην ποιοτική εργασία και βεβαίως να στηρίξουμε και τη μικρομεσαία επιχείρηση μέσα από έναν διάλογο κοινωνικών εταίρων, όπου θα επιβραβεύσουμε και οικονομικά και θεσμικά εκείνη τη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία εξανθρωπίζει, ουσιαστικά εφαρμόζει τους κανόνες δικαίου στην εργασία και προστατεύει και τον ιδιωτικό υπάλληλο. Κυρία Καραγιάννη, από τον Αδέσμευτο Τύπο, και συνέχεια κύριος Λιονάκης. Κύριε Πρόεδρε, μετά από 5 χρόνια είδαμε πέρσι τους αγρότες στο δρόμο, ζητώντας οικονομική στήριξη, καθώς αρκετά αγροτικά προϊόντα σημειώθηκε σημαντική μείωση τιμών διεθνώς με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση τους χορήγησε εκτάκτως 500 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 500 με τη μορφή άτοκων δανείων. Το κόμμα σας αυτά τα χαρακτήρισε ασπιρίνες και ψίχουλα. Εσείς, μάλιστα, υποσχεθήκατε να τους δώσετε 1 δις ευρώ από τα 28 που έχουν προορισμό της τράπεζας. Θα το κάνετε? Πώς και με ποιο τρόπο? Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, η επιχορήγηση αυτή αμφισβητείται, δυστυχώς, το είχαμε πει και αυτό, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο τον οποίο το χειρίστηκε η κυβέρνηση. Ανεύθυνη πολιτική, ευκαιριακή πολιτική, για να δώσει, όπως πολύ σωστά είπατε, ασπιρίνες προσωρινές για να τελειώσουν οι κινητοποιήσεις, χωρίς να δώσει ουσιαστική λύση στα προβλήματα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο στήριξης, άμεση στήριξη του αγρότη με 10 συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό το οποίο αναφέρατε, 1 δις από τα 28 δις να μπορεί να είναι προσβάσιμο στις εταιρείες, τους αγρότες, στην αγροτική παραγωγή. Μέσα από το ΤΕΠΜΕ, μέσα από τις διαδικασίες που εμείς θα θεσπίσουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως είναι μεγαλύτερη επιστροφή του ΦΠΑ, όπως είναι ενίσχυση των νέων αγροτών στο να μπουν στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων και βεβαίως να αξιοποιήσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που δεν αξιοποιήθηκε, να στρέψουμε πια τον αγροτικό μας τομέα σε ανταγωνιστικό τομέα που σημαίνει προϊόντα ποιότητας, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, προϊόντα με ταυτότητα ελληνική και η ταυτότητα ελληνική να συνδυαστεί με την αξία. Να χτυπήσουμε βεβαίως καρτέλ και μεσάζοντες, βοηθώντας τις ενώσεις αλλά και τους φορείς, τους παραγωγών, ομάδες παραγωγών και άλλους, ώστε να έχουν σημαντική δυνατότητα όχι μόνο παραγωγής, κοινής παραγωγής και ποιοτικής παραγωγής και πιστοποιημένης ποιοτικής παραγωγής, γιατί και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, να πιστοποιήσουμε το προϊόν τους, αλλά να μπορέσουν και να μπουν και στην εμπορία και άρα λοιπόν και στην σοβαρή διαπραγμάτευση για το κόστος, για το κέρδος που έχει ένας μεσάζοντας σήμερα και που το αφαιρεί ουσιαστικά και από τον παραγωγό και από τον καταναλωτή. Ο κύριος Λιονάκης από την Αυγή και συνέχεια ο κύριος Νικολάου.
Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Λέτε και επαναλάβετε και σήμερα ότι θα επιδιώξετε συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως του αν μπορέσετε να σχηματίσετε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι. Όμως, την Κυριακή εκλογές θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο του ΠΑΣΟΚ, που τοποθετεί το όριο αυτοδυναμίας, δηλαδή το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, γύρω στο 41,5%. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που κατεβάζει αυτό το όριο στο 39%. Δηλαδή, ενισχύεται η αναλογική. Λέτε, είπατε και στη ΔΕΘ, ότι αν κερδίσετε τις εκλογές θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Πού τοποθετείτε ο πύχης για το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης? Ευχαριστώ. Ναι, μάλλον λάθος κάνετε. Δεν ενισχύεται η αναλογική. Μειώνεται η αναλογική με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, η αναλογική εκπροσώπηση. Εμείς μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για τον συνδυασμό μονοεδρικών, σπάζοντας τις αχανείς εκλογικές περιφέρειες και περιφερειακών καταλόγων υπό τη μορφή λίστας των υποψηφίων. Είναι μια παραλλαγή του γερμανικού συστήματος και έχουμε επιλέξει αυτό το σύστημα, που βεβαίως θα έχει και την αναλογικότητα, παρόμοια αναλογικότητα, ακριβώς για να σπάσουμε σήμερα την εξάρτηση ενός πολιτικού συστήματος από το μαύρο χρήμα. Όταν έχετε αχανείς εκλογικές περιφέρειες και υπάρχει ανάγκη τεράστιων ποσών ή μηδιακής κάλυψης για να μπορέσει ένας υποψήφιος καν να γίνει γνωστός, αναπαράγουμε πολλές φορές και ένα κατεστημένο, αλλά ακόμα χειρότερα δημιουργούμε και εξαρτήσεις οι οποίες μετά πληρώνονται την επόμενη μέρα. Τα λέω πολύ καθαρά και έξω από τα δόντια, τα έχω ξαναπεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία μας, για την αξιοπιστία του δημοκρατικού συστήματος, να πάμε σε ένα σύστημα που σπάει στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο του δυνατού, αυτές τις εξαρτήσεις. Σε αυτή την πρόταση, χαίρομαι ότι είδα και μία συνέντευξη πρόσφατα στην Καθημερινή του κ. Καραμαλή, που υιοθετεί, παρότι δεν έκανε κάτι τα 6 χρόνια, ένα τέτοιο σύστημα. Κορυφαία άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν επίσης ταχθεί θετικά υπέρ αυτής της πρότασης. Ελπίζω ότι και η αριστερά θα το δει θετικά και αν είναι έτσι θα έχουμε μια ευρύτατη συνένεση που σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές, όχι στις μεθεπόμενες, διότι θα έχει αυξημένη, σύμφωνα με το Σύνταγμα, χρειάζεται η αυξημένη πλειοψηφία για να περάσει για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και όχι τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής, τότε σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές, το 2013, θα πάμε με αυτό το νέο εκλογικό σύστημα. Κύριος Νικολάου από την Εφημερίδα Νίκη. Κύριε Πρόεδρε, μας εξαγγείλατε τη δημιουργία Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο όνομα της Προστασίας του Πολίτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική δήλωση των κατόχων των κινητών τηλεφώνων, με τη λήψη DNA ακόμα και απλών υπόπτων, με την ανεξέλεκτη χρήση των καμερών και πολλά άλλα. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με κάποια τέτοια μέτρα. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μην καταστρατηγούμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα με την αιτιολογία ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε το έγκλημα. Αυτός ο συμβιβασμός είναι ένας συμβιβασμός που υπονομεύει τελικά τους δημοκρατικούς θεσμούς και, αν θέλετε, επιβραβεύει πολλές φορές την στόχευση εγκληματιών ή ακόμα και τρομοκρατικών ενεργειών. Οι δημοκρατικές κοινωνίες στέκονται από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι από τον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τον πολίτη, έχουμε να τον προστατεύσουμε τον πολίτη. Έτσι λοιπόν εμείς σε αυτά τα νομοσχέδια έχουμε καταψηφίσει και βεβαίως θα επαναφέρουμε την ευνομία, όπως τη λέμε, την δημοκρατική,
με μέτρα τα οποία θα στηρίξουν ακόμα περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας. Κλείσαμε 2 ώρες και 40 ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα.